πνευμονιοκοκκική νόσο. Ο πνευμονιόκοκκος προσβάλλει συνήθως παιδιά κάτω των 5 ετών και ενήλικες άνω των 50, προκαλώντας σοβαρής μορφής πνευμονία, μενιγκίτιδα ή σεψεμία. Ενημερωθείτε σήμερα. Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού είναι ο καλύτερος σύμμαχος της υγείας σας. Εγώ εμβολιάστηκα. Εσύ? Ο εμβολιασμός είναι ασπίδα υγείας για όλους. Υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αύριο αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό στα υπηρωτικά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 5 έως 7 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από μείον 5 έως 6 βαθμούς, στην Κεντρική από μείον 2 έως 11 και στα νησιά από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές στα ανατολικά και βόρεια, αλλά και λίγα χιόνια στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 10 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ. Σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Φέτος τα σούπερ μάρκετ Κρητικός σας κάνουν δώρο τη γαλοπούλα. Με αγορές 30 ευρώ και άνω σε επιλεγμένα τρόφιμα, υγρά, σκόνες πλυντηρίου και καλλιντικά, δώρο η γαλοπούλα για το γιορτινό τραπέζι. Στον Κρητικό χαίρεσαι να ψωνίζεις. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Μεγάλο χριστουγεννιάτικο παζάρι στα Σπάτα. Δώρα, παιχνίδια και ό,τι άλλο θες σε τιμές φανταστικές. Και Λούνα Πάρκ για τους μικρούς μας φίλους. Μεγάλο χριστουγεννιάτικο παζάρι στα Σπάτα δίπλα στον Αλβα Βίτα. Φτηνά την βγάλαμε και φέτος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά? Η γνώση. Το YGR έφερε στην Ελλάδα την εκπαιδευτική ρομποτική. Έναν σύγχρονο και εύκολο τρόπο για να αποκτήσουν τα παιδιά μας πολύτιμες γνώσεις στις θετικές επιστήμες. Μέσα από διασκεδαστικές κατασκευές ρομποτικής, τα παιδιά μαθαίνουν να λύνουν προβλήματα, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Εκπαιδευτική ρομποτική από το YGR. Ένα δώρο γνώσης στα παιδιά μας. Και αυτό, η σούπερ προσφορά από την Casa Forum Ελλάς. Ελαστικά καλύματα τραπεζαρίας 6 τεμαχίων, άριστης ποιότητας σε 7 εκπληκτικά σχέδια μονόχρωμα μοαρέ. Προστατεύουν, ανανεώνουν, ομορφαίνουν το χώρο σας. Μόνο 69 ευρώ. Προλάβετε! Οι προσφορές τελειώνουν γρήγορα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 7, στην Πάτρα από 7 έως 12, στα Ιωάννινα από 2 έως 8 και στο Ηράκλειο από 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες πόλεις του εξωτερικού τώρα, στη Ρώμη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στο Παρίσι από 6 έως 10, στη Νέα Υόρκη από 2 έως 8, στο Μόναχο από μείον 4 έως 3 και στο Λονδίνο από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Γιορτινές προσφορές στο Βερόπουλο. Ελάτε για χοιρινό μπούτι με κόκαλο 4,69 το κιλό. Χοιρινό κοντοσούβλι 7,50 το κιλό. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 15,99. Και λευκό τυρί ροδόφι 3,89 το κιλό. Ακόμα, όλες οι μεγάλες συσκευασίες Skip, σκόνη και υγρό 9,50. Pampers Active Fit, Easy Up και μορομάντιλα 35% φθηνότερα. Κρασί με τη τέρα ξερολιθιά λευκό ή μυράμπελος ερυθρός 1+1 δώρο. Και γαλοπούλα Γαλλίας με θερμόμετρο 3,19 το κιλό. Και δώρο πατάτες McCain. Βερόπουλο.
Μόλυνσης. Κοντά σας υπεύθυνα. Το πρόβλημα της μόλυνσης του νερού είναι σε όλους γνωστό. Αλλά τώρα η επιστήμη έδωσε την τελική λύση. Σύστημα καθαρισμού νερού Imperial Maximum. Κατασκευάζεται στην Αμερική από ανοξείδωτο ατσάλι TAF 304. Έχει 12 στάδια καθαρισμού. Το μόνο με ειδικά φίλτρα μεμβράνες 0,1 micron ultipor και ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα που αντιστοιχεί σε 405 στρέμματα γης. Έτσι καθαρίζει το νερό 100% από κάθε βλαβερή ουσία και από όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς χωρίς να τους στερεί πολύτιμα μεταλλικά άλατα. Δείτε το στην πράξη. Και άοσμο. Με το Imperial Maximum πίνουμε νερό εγγυημένα καθαρό. Η υγεία μας αξίζει μια τέτοια επένδυση. Σκεφτείτε το. Το Imperial Maximum εισάγεται από την Αμερική με την εγγύηση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας Camelot. Και τώρα η πρόκληση. Φέρτε μας νερό πιο καθαρό από αυτό του Imperial Maximum και θα σας δώσουμε 300.000 ευρώ με την εγγύηση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας Camelot. 14784. Για ραντεβού με τους γιατρούς της μονάδας υγείας του ΕΟΠΗ, καλέστε 14784. Η μάνα μου ήταν. Δεν το πρόλαβα, θα της κάνω αναπάντητη. Κι εσείς τις χρεώσεις στα άλλα δίκτυα φοβάστε? Αφού σε εκδέρνουν. Τώρα το Free to Go αλλάζει την καρτοκινητή. Με μόνο 10 ευρώ σου δίνει 300 δωρεάν λεπτά και προς Wind και προς Vodafone και προς Cosmote. Free to Go. Μίλα άφοβα με όλα τα δίκτυα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα για την αποκάλυψη το Β' μέρος από σήμερα Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη Α' μέρος 8 με 10, Β' μέρος σκληρό, χοντρό Β' μέρος με τρομερές αποκαλύψεις
που αξίζει να μας παρακολουθήσετε. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπαμε, έχουμε διπλή αποκάλυψη. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα πάμε στα βαθιά. Εκεί που οι άλλοι θα ενοχληθούν. Εκεί που θα πονέσουν. Άλλοι θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ήρθε η ώρα τους για να αποκαλυφθούν. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια συνέντευξη φωτιά που θα δείτε με το Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Καταναλωτή, μια υπηρεσία που ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο οποίος μπροστά στην κάμερα της εκπομπής αποκαλύπτει με στοιχεία, ονόματα, αποδείξεις και ντοκουμέντα κορυφαίες εταιρείες που έπεσαν στην τσιμπίδα του ελέγχου και θα κληθούν να πληρώσουν πολλές, μα πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Τα λαμόγια που εξαπατούν όλους εσάς τους καταναλωτές, τώρα ήρθε η ώρα με ονόματα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα μεγάλα ονόματα, να τους αλλάξουμε τα φώτα. Παραπλανητικές διαφημίσεις από εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, η οποία άλλα έταζε στα φυλάδια και άλλα παρήχε. Θα δείτε τη μεγάλη απάτη και την κοροϊδία που κάνανε σε βάρος όλων μας. Αποκαλύπτουμε σήμερα ποια είναι αυτή η κορυφαία, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Απίστευτο, κυρίες και κύριοι, και όμως αληθινό. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη απάτη. Τα λαμόγια που μέσα στην κρίση πάνε να φάνε και τα λιγοστά ευρώ που έχουμε στην τσεπούλα μας. Εδώ θα μιλήσουμε στην αποκάλυψη με φόρα παρτίδα, με ονόματα, με λογότυπα, με όλους. Επειδή εσείς το ζητήσατε. Επίσης, θα δούμε σήμερα μπροστά στην κάμερα της εκπομπής να ξεσπά μάνα που πήγε να αγοράσει φιαλίδιο με σίδηρο για να δώσει την κόρη της, καθώς εκείνη, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ιατρική συνταγή. Συγκεκριμένη ιατρική συνταγή. Και δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει ότι το παιδί της, κυρίες και κύριοι, κόντεψε να πνιγεί όταν μαζί με το σίδηρο σε υγρή μορφή κατάπιε, ακούστε καλά και σημειώστε το, ένα κομμάτι γυαλί. Πού πάμε, κυρίες και κύριοι, πού οδεύουμε? Σε λίγο, με ονόματα και αποκαλύψεις, σε ποιο φιαλίδιο σιδήρου υγρό, ακούστε, υγρό, σαν το νερό, βρέθηκε το κομμάτι από το γυαλί. Επίσης σήμερα, επειδή οι τηλεθεατές το ζητήσανε, θα ανοίξουμε ξανά το φάκελο για τη γνωστή υπόθεση της ασπής πρόνοιας. Της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι εξαπατηθέντες που έχασαν, όπως λένε, όλα τους τα χρήματα και ζητούν να βρουν το δίκιο τους. Ιστορίες από ανθρώπους όπως είστε εσείς, από ανθρώπους της διπλανής πόρτας, συγκινούν. Οι πρωταγωνιστές που χάσαν τα πάντα από τα λαμόγια ζωντανά στην εκπομπή. Σήμερα επίσης θα δούμε για μια λογίστρια, γι' αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, για μια γυναίκα ράχνη και το μεγάλο κόλπο που έστησε για να παγιδεύσει τους ανυποψίαστους πελάτες. Δεδομένη την οικονομική κρίση, τους εκβίαζε ζητώντας τους χρήματα προκειμένου να μαγειρεύει, ακούστε καλά, τις φορολογικές τους δηλώσεις. Για έστω και ένα ευρώ λιγότερο για να μην φορολογηθούν και τους πιέσουν να τα δώσουν και δεν έχουν στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών που ορίζονται οι δόσεις, φοβούμενοι ότι θα πάνε φυλακή. Η απατεώνισσα λογίστρια λαμόγιο στην περιοχή του Περιστερίου αποκαλύπτεται στην εκπομπή με ονόματα και αποκαλύψεις. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο με μια εταιρεία αυτοκινήτων, κυρίες και κύριοι, που εδρεύει στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και παλαιότερα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Θα δείτε πώς έχει ανοίξει παραμάγαζο στο εξωτερικό
και πουλάει. Παύλα νοικιάζει, πολυτελή αυτοκίνητα, σε επώνυμους, σε επώνυμα πρόσωπα, σε επιχειρηματίες, σε εφοπλιστές με βίλες, που το πόφεν έσχες τους και η φορολογική τους δήλωση, κυρίες και κύριοι, είναι μηδενική. Γιατί? Γιατί πλέον όλα ελέγχονται και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν ή να δικαιολογήσουν, κυρίες και κύριοι, τα χλυδάτα αυτοκίνητα. Έτσι τι κάνει η εταιρεία Απάτη, σε συνεργασία με εταιρεία offshore του εξωτερικού, νοικιάζει αυτοκίνητα πολυτελή από Porsche Cayenne, από Ferrari, από Jaguar, από όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες με ξένες πινακίδες. Και φέρονται σαν ιδιοκτήτες η ξένη εταιρεία και ότι τους έχει παραχωρήσει το αυτοκίνητο για να μετακινούνται. Ενώ στην πραγματικότητα έχουν κάνει ένα συμβόλαιο χρόνου σαν ενίκιο για να κυκλοφορούν κλειδάτι και να μην τους τσιμπάει η τσιμπίδα. Θα δείτε λοιπόν στην κάμερα της εκπομπής τους καταγγέλλοντες να ξεσπούν και να μιλούν ανθρώπινα μέσα από πραγματικές ιστορίες που ήδη βιώσανε για τον 33χρονο επιχειρηματία από την εταιρεία αυτοκινήτων. Επίσης, θα δούμε ένα σενάριο ζωής. Τη συγκλονιστική ιστορία της Αλεξίας Εύερτ και του συζύγου της Γιώργου Αλβέρτη για μια επέμβαση στον εγκέφαλό του που του άλλαξε δραματικά τη ζωή. Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου για τον νευροχειρούργο που αρχικά πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για αμέλεια. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όλο το ρεπορτάζ. Επίσης, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα θέμα που το έξτρα και το δυναμικό από τις ενημερωτικές εκπομπές, και μιλάω συγκεκριμένα για την εκπομπή στον ιστό της Αράχνης, θα δείτε πώς και γιατί ανακλήθηκε η άδεια οικοδομής του κτηρίου του σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη, όπως πολύ καλά βλέπετε και στις εικόνες μας, χάρη στις καταγγελίες, στην επιμονή του συναδέλφου, του Άρη του Σπίνου και της εκπομπής «Ο Ιστός της Αράχνης» που προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 10.30 στο Έξτρα, χάρη στις παρέμβασης του Έξτρα και της εκπομπής «Ο Ιστός της Αράχνης», βγάλαμε ακριβώς, και θα δείτε σήμερα, την παρέμβαση της πολεοδομίας Μαρκοπούλου για όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που είδαμε το Σάββατο στην εκπομπή «Ο Ιστός της Αράχνης» με τον Άρη Σπίνο. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικότητα. Η αποκάλυψη, το β' μέρος, είναι εδώ. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, λαμόγια επιχειρηματίες, απατεωνίσκοι, που τρώτε το χρήμα εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης, να σας αλλάξουμε τα φώτα. Εδώ θα δείτε σε αυτή την εκπομπή να αποκαλύπτονται τα πάντα με ονόματα για όλες τις κορυφαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν στοιχεία. Γιατί οι τηλεθεατές θέλουν την αλήθεια. Σε λίγο ο Στρατής Ολυμιός θα είναι κοντά μας με πλήρη ρεπορτάζ για όλη τη σημερινή θεματολογία. Επίσης, εκλεκτή καλεσμένη. Μέχρι τις 1.30 η αποκάλυψη για 2 ολόκληρες ώρες θα μείνει κοντά σας. Είναι ζωντανά. Η ώρα είναι 12:20, 11:42 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Έξτρα. Θέλω τις δικές σας παρεμβάσεις. Ο λόγος είναι στους τηλεθεατές. Σε όλους εσάς, τα τηλέφωνα καταγγελιών 5791-008, 5791-009, ζωντανές παρεμβάσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνω ότι σήμερα δεν θα περάσουμε καλά. Σήμερα θα μείνουμε άγρυπνοι. Και μην κοιτάτε απέναντι τα άλλα κανάλια με τα φρουφρού και τα αρώματα. Ελάτε να σας τα πούμε εμείς, με τη δικιά μας γλώσσα, την ανθρώπινη γλώσσα. Θα φύγουμε με τρέιλερ, τα οποία θα δείτε τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Θα περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό break και όταν επιστρέψουμε, σας διαβεβαιώ, κύριοι,
Σήμερα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει. Οι εμπλεκόμενοι, τα τηλέφωνα είναι εδώ, μπορείτε να παρέμβετε. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παρέμβαση της πολεοδομίας για τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες του κτηρίου του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη στη Βάρη ανακάλεσε την άδεια οικοδομής η πολεοδομία Μαρκόπουλου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Ιστός της Αράχνης. Κόλπο Γκρόσο εταιρείας αυτοκινήτων. Κρύβει την ταυτότητά της και πουλά χωρίς να φαίνεται και χωρίς να εκδίδει τιμολόγια αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες σε επωνύμους. Αποκλειστικό. Αθωωτική δικαστική απόφαση για τον νευροχειρουργό που κατηγορήθηκε ότι ευθύνεται για σωματική βλάβη του συζύγου της Αλεξίας Εύερτ, Γιώργου Αλβέρτη. Συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του Μιλτιάδη Εύερτ. Γιαγιά, ωραίος ο κάμπος, ε! Μόνο ωραίος, όνειρο είναι! Έχω στο ψυγείο μου να σας βάλω! 100% φυσικός ημός, κάμπος Χίου, μοναδικός, όπως και ο τόπος του. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Χαϊδούμ! Φέτος θα σε ζεστάνω για τα καλά! Στο Alex Pack ψηλώσουμε ελληνική που παίρνει και μεγαλαπούτσουρα και κατσαρολικά μόνο 239 ευρώ! Άιντε Χαϊδούμ να δούμε ποιος μπορεί να μιλήσει τώρα! Γιορτινές προσφορές στο Βερόπουλο. Ελάτε για χοιρινό μπούτι με κόκαλο 4,69 το κιλό. Χοιρινό κοντοσούβλι 7,50 το κιλό. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 15,99. Και λευκό τυρί ροδόπι 3,89 το κιλό. Ακόμα, όλες οι μεγάλες συσκευασίες Skip, σκόνη και υγρό 9,50. Pampers Active Fit, Easy Up και μορομάντιλα 35% φθηνότερα. Κρασί με τη τέρα ξερολιθιά λευκό ή μυράμπελος ερυθρός 1-1 δώρο. Και γαλοπούλα γαλλία με θερμόμετρο 3,19 το κιλό και δώρο πατάτες Μακέι. Βερόπουλος, κοντά σας υπεύθυνα. Μη φοβάσαι το γλυκό. Sweetie, η φυσική γλυκιά γεύση από εκχύλισμα του φυτού στέβια. Τώρα και σε συσκευασία 150 γραμμαρίων. Sweetie, στα φαρμακεία. Έχει όνομα στο τραγανό παραδοσιακό φύλλο, στη γέμιση από αγνά υλικά και στο μοναδικό σερβίρισμα. Η αυθεντική κοζανίτικη πίτα έχει όνομα Κιχή. Αυθεντική πίτα Κιχή έχει όνομα και γεύση. Τώρα με νέα μειωμένη τιμή. Αλφα. Γεια στα χέρια σας. Κάθε φορά που βάζεις βενζίνη στα επιλεγμένα πρατήρια BP, μπορείς να κερδίσεις. Γιατί οι χίλιοι τυχεροί κερδίζουν τη βενζίνη που μόλις έβαλαν. 5.000 τυχεροί κερδίζουν κουπόνια βενζίνης αξίας 20 και 10 ευρώ. Ένας τυχερός τη βδομάδα κερδίζει 500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης μετά από κλήρωση. Ξύσε και κέρδισε στα πρατήρια BP με την ειδική σήμανση. Μοιραζόμαστε την ίδια απόλαυση. Αμύτα. Χρόνια πολλά. Out! Τι λες, θα αρέσουν στον Άγιο Βασίλη τα M&M's? Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ο τύπος. Πράγματι υπάρχει! Πράγματι υπάρχουν! Ω, Άγιο Βασίλη,
M&M's. Αυτές τις γιορτές όλα μπορούν να συμβούν. Ελάτε στα Factory Outlet, γιατί τώρα όλα τα fashion brands παίζουν brand up. Κάθε ώρα κερδίστε έως 1000 ευρώ. Factory Outlet, το νούμερο 1 ελληνικό outlet. Αγαπώ δώρα. Αγαπώ Factory. Μια διαδρομή μέσα από τις λεπτές αποχρώσεις της γεύσης. Μακρινά αρώματα σε παρασύρουν σε άλλες εποχές. Παραμυθένιες ελευθερώνουν τη φαντασία. Σε ταξιδεύουν. Φουαντρέι Φαντής. Από τρυφερό φιλέτο κρέατος, σιγοψημένο σε φυσικό ξύλο οξιάς. Φουαντρέι Φαντής. Πληρότητα στη γεύση. Διαλέγεις η Φαντής, διαλέγεις ποιότητα. Cause tonight we're sitting around the table. The holiday when we're able to love. Something in the air, something in the air. It's Christmas in the air that keeps us together. Αποκλειστικό. Αθωωτική δικαστική απόφαση για τον νευροχειρουργό που κατηγορήθηκε ότι ευθύνεται για σωματική βλάβη του συζύγου της Αλεξίας Εύερτ, Γιώργου Αλβέρτη. Συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του Μιλτιάδη Εύερτ. Κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα για την αποκάλυψη. Β' μέρος από σήμερα Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη, 8 με 10 το πρώτο μέρος. Και από σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, 11.30 με 1.30 το δεύτερο μέρος. Θα είμαστε κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες, επειδή εσείς το ζητήσατε, να σας ενημερώσουμε. Αλλά περαιτέρω να μπούμε στις δικές καταγγελίες, στις ανθρώπινες καταγγελίες που ζητάτε να αναδείξουμε, μην καλύπτοντας ονόματα μεγάλων εταιριών και άλλων που δεσέβονται όλους εμάς. Τα τηλέφωνα για τις καταγγελίες είναι το 210-5791-008 και 210-5791-009. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο apokalypsi@extrachannel3.gr. Να καλησπερίσω αμέσως τον στρατή το Λιμιό, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, που έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά ρεπορτάζ όπως παρακολουθήσαμε και στον πρόλογο. Καλησπέρα, στρατή. Καλησπέρα και πάλι. Να τα έγγραφά μου, τα τακτοποιώ εδώ, με ηρεμία. Κάμποσα είναι, ξέρετε, κυρίες και κύριοι, επιχειρήσεις οι οποίες κλείδηκαν να πληρώσουν. Δεν είναι επιχειρήσεις, είναι μεγάλες εταιρείες. Είναι μεγάλες εταιρείες. Είναι κολοσσοί για την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα προκαλέσει αίσθηση και είναι και μεγάλη μας χαρά που ο κύριος Στεριό, Γενικός Γραμματέας Κατανοητή, τον έχει προαναγγείλει. Μας παραχώρησε αυτή την αποκαλυπτική συνέντευξη. Με ονόματα θα αναδείξουμε την κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικών ειδών, δύο είναι για την ακρίβεια, στις οποίες έχουν σημειωθεί καταγραφή παρατυπίες, σημαντικότατες, παραπλάνησαν τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, Μενιό, άλλα τους έταζαν μέσα από τα διαφημιστικά φυλάδια, άλλα πράγματα παρήγαν. Μη σου μιλήσω δε, για το δεύτερο σκέλος της όλης αυτής καλωστημένης απάντησης, όπως προείπε στην εισαγωγή της εκπομπής. Δηλαδή για το γεγονός ότι μπαίναν στη διαδικασία να πληρώνουν μέσω πιστωτικής κάρτας τις γνωστές άτοκες δόσεις κλπ. Και βρήκαν οι άνθρωποι τον πελάτη τους. Βέβαια, ευτυχώς. Βρήκαν πολλές δόσεις που δεν ήταν άτοκες σίγουρα. Σίγουρα δεν ήταν άτοκες. Και η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Και όπως είπες, μιλάμε με στοιχεία, κανονικότατα. Εδώ είναι οι λίστες μου. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Πάρα πολλά. Κοντά μας η Βάσια Θεοδοσίου. Καλησπέρα, Βάσια. Καλησπέρα, Μένιο. Καλησπέρα και στους νυχτερινούς τηλεθεατές πλέον, αφού έχουμε δύο εκπομπές και θα τα δούμε όλα, όπως είπε και ο Στράτης. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Μάνο Τσαλδάρη, τον αστυνομικό συντάκτη την εφημερίδα των Συντακτών. Καλησπέρα, κύριε Τσαλδάρη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Που, όπως είπε και ο Στράτης πριν την εκπομπή, με την τηλεόραση δεν τα πάτε πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν είναι το φόρτε μου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Κορυφαίος αστυνομικός συντάκτης. Σας ευχαριστώ.
σχέση. Να καλησπερίσουμε επίσης τον κύριο Νίκο και Χαγιόγλου, τον εκπρόσωπο. Τι είπατε, Δεσποινής? Μάλιστα. Τον εκπρόσωπο του οργανωτικού γραμματέα του Συλλόγου για το θέμα όλο αυτό που είχε γίνει με την ασπής πρόνοια, που βλέπω ακόμα και σήμερα αποτέλεσμα λύση θα βρεθεί. Αυτό κάνει ο Συλλογός μας, αυτό προσπαθούμε. Δυστυχώς για 3,5 χρόνια ο κόσμος είναι στην απόλυτη δυστυχία. Πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί, έχουν συγκεντρωθεί αριθμητικά και γιατί πόσα μιλάμε? Βεβαίως, είναι 250.000 συμβόλαια των εταιριών ασπής πρόνοια και commercial value που αφορούν άμεσα ή έμεσα 1 εκατομμύριο κόσμο περίπου. 1 εκατομμύριο κόσμο. Ακριβώς. Είναι ένα εξωφρενικό σκάνδαλο, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα λύση και υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες γι' αυτό. Λύση πιστεύετε θα βρεθεί? Θέλουμε να πιστεύουμε πως μπορεί να βρεθεί λύση, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Μάλιστα. Η οποία μέχρι σήμερα... Η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί. Ανυπάρκτη. Υπάρχουν τραγικές, νομίζουμε υπάρχουν πολύ σημαντικές ευθύνες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει η τωρινή κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα έχουμε κλιμακώσει και έναν δικαστικό αγώνα, γιατί δυστυχώς όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, λέει και ο λαός στο τέλος. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Να καλησπέρισουμε επίσης τον κύριο Κουκλινά Θεμιστοκλή. Κουκλουκίνα. Εσύ φταίς, στρατή. Μάθετε να βάζεις τόνους. Δικηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ορίστε ποιος είναι ο φταίχτης. Το κάνει επίτηδες βέβαια. Τα έχω καλά με την νομική εξουσία, με τη δικαστική εξουσία. Μη νομίζω ότι θα μου θυμώσει ο κύριος Κουκλουκίνας. Επίσης τον κύριο Θεόφιλο Βανδώρο, το γνωστό ηθοποιό. Καλησπέρα κύριε Βανδώρο. Καλησπέρα. Να μπούμε ευθύς αμέσως με κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλους μας. Αναφέρομαι στην υπόθεση του γνωστού, πάρα πολύ γνωστού, σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης και στη διαπίστωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη του Σπίνου, μέσα από την εκπομπή «Ο Ιστός της Αράχνης», ότι έχουν σημειωθεί πολεοδομικές παραβάσεις. Το θέμα το είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή πριν λίγες ημέρες και σήμερα έχουμε την εξέλιξη. Είχαμε λοιπόν παρέμβαση της πολεοδομίας για τις πολεοδομητικές παραβάσεις και αυτερεσίες του κτηρίου σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη. Αυτό είχε ως συνέπειες, κυρίες και κύριοι, μετά από 2 ολόκληρες εκπομπές που πραγματοποίησε ο Άρης ο Σπίνος και ο Ιστός της Αράχνης, να παρέμβει η πολεοδομία Μαρκοπούλου και να ζητήσει την άμεση ανάκληση της άδειας του κτηρίου κατόπιν της σχετικής παρέμβασης της εκπομπής των καταγγελιών και των στοιχείων που προχώρησε ο Άρης ο Σπίνος και η εκπομπή του. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ, γιατί και εκεί, στρατή, όπως λέει και ο Άρης, είναι πολιτικό το θέμα. Επί της ουσίας, ναι. Αυτό είναι η κατάληξη. Αλλά κατά τα άλλα, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Αυτό είναι το κτίριο πρόκληση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη. Χρειάστηκαν 2 εκπομπές του Ιστού της Αράχνης για να παρέμβει η πολεοδομία και να ζητήσει άμεσα πλήρη έλεγχο όλου του φακέλου. Όπως διαπιστώθηκε, το κτίριο είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετο, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αποκαλύψεις του Ιστού. Την Τετάρτη, συνεργείο της πολεοδομίας Μαρκοπούλου μετέβη στο σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη και διαπίστωσε σωρία πολεοδομικών παραβάσεων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι προχώρησαν μάλιστα στην ανάκληση της οικοδομικής άδειας του κτίσματος. Σύμφωνα με την απόφαση της πολεοδομίας του Δήμου Μαρκοπούλου, με ημερομηνία 12 Δωδεκάτου του 2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 11464, αναφέρεται ότι ανακαλείται η υπαριθμόν 1276 κάθετος του 2007 οικοδομική άδεια, καθώς και η υπαριθμόν 2599 του 2008 και 86 του 2009 αναθεωρήσεις αυτής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μηδέποτε εκδοθήσεις. Εγώ έχω να πω πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο μπράβο σε επίπεδο δημοσιογραφικής επιτυχίας του Άρη, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει πολύ κόσμο.
Το καθεστώς δηλαδή κάτω από το οποίο μπορεί μια εταιρεία, μια ανοιχτή, όπως είχε αποκαλύψει στο πλαίσιο της πρώτης εκπομπής που είχε αφιερώσει για το συγκεκριμένο θέμα ο Άρης, μια ανοιχτή κυριολεκτικά να μεταμορφωθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το καθεστώς, η λειτουργία, αν θέλετε, ενός κτηρίου. Ήταν κάτι διαφορετικό, δεν έχει και σημασία τι ήταν πριν, και ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα τακτοποιήθηκαν όλα, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν και τα προβλεπόμενα πλαίσια ακολουθηθεί, νομικά εννοώ, ή τα πλαίσια ασφάλειας, αν θέλετε, σε πολύ απλούστερο επίπεδο το θέμα. Γεγονός ότι δεν άνοιγε ένα μαγαζί σε μία μέρα, σε μία νύχτα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγείρει τεράστιο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί προφανέστατα, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή τους, έχοντας ένα OK από εκεί που προβλέπετε, έτσι. Δεν μπορείς τα καλά του καθουμένου να είσαι τόσο ήσυχος ότι είσαι νομότυπος, ενώ είσαι παράτυπος, ας πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και ο αστυνομικός συντάκτης νομίζω ότι έχει λόγο περισσότερο επί του θέματος. Εάν τους είχαν διαβεβαιώσει τους ανθρώπους ότι όλα πάνε καλά. Πήραν OK, γι' αυτό πήραν και συνεχίσανε. Okay. Τώρα το πώς εξασφάλισαν αυτό το OK. Το πώς εξασφάλισαν, μην το αφήνουμε έτσι να αιωρείτε. Όπου δεν πίπτει, είπαμε λόγο, τι πίπτει, εκτός από ράβδος. Δεν ξέρω, μάλλον και χρήμα, αλλά... Μάλλον και χρήμα. Και λάδι. Εντάξει. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και θα πρέπει να προχωρήσει παραπάνω η έρευνα, πιστεύω, και των αρχών και της πολεοδομίας και όλων των ανθρώπων. Αλλά δεν κατηγορήσω εγώ κάποιον... Δεν είναι θέμα κατηγορίας, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Μάνο. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, ο ρεπόρτερ, ο Άρης εν προκειμένου, μπαίνεις σε μια διαδικασία διαπίστωσης αυτής της παράτυπης, αν θέλεις, συμπεριφοράς, αυτό είναι ρεπορτάζ. Ναι, έτσι, ναι, και προφανώς, ναι, αφού υπάρχει και απόφαση και παρέμβαση από την πολεοδομία, εννοείται ότι ισχύει. Δεν είναι κάτι που το φαντάστηκε ο άνθρωπος. Ρεπόρτερ είναι. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σαν να δίνεις μαθήματα προς δαχτυλωμένους υποψηφίους, ας πούμε, επιχειρηματίες. Και δεν μιλάμε για έναν μέσο επιχειρηματία, όπως σωστά επισήμανε ο Μένιος. Μιλάμε για ένα τεράστιο, τέλος πάντων, όμιλο, ο οποίος έχει απλώσει τα πλοκάμια του, σε εισαγωγικά τα πλοκάμια του, σε πανελλαδικό, ας πούμε, επίπεδο, από όσο γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρα πολλά υποκαταστήματα. Και είναι απορίας άξιων πώς με τέτοια άνεση μπαίνει σε μια τέτοια σίγουρη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι παρατυπείς. Δεν μπορεί να μην έχει στο μυαλό σου ότι θα σου τσιμπήσει κάποια στιγμή κάποιον. Να ελέγξει οτιδήποτε αφορά την άδεια του κτηρίου από όλες τις πλευρές, ρωτάμε τηλεθεατές, πριν προχωρήσει στην ενοικίαση του συγκεκριμένου κτηρίου στη Βάρη. Ναι. Θα όφιλε να το έχει ελέγξει, θα πρέπει να είναι σε όλα νόμιμος και θα πρέπει ένας μεγάλος όμιλος, όπως είναι ο Σκλαβενίδης, και είναι και ελληνικός όμιλος και δίνει δουλειά σε τόσους ανθρώπους, να κοιτάξει όλα τα χαρτιά για να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Τώρα κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του από τους υφισταμένους, κάπου πρέπει, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Μήπως όταν πήγε να πάρει την άδεια, γιατί σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που του δόθηκε για να γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί το συγκεκριμένο κτίριο πριν ήταν στρατιτζάδικο. Μάλιστα. Εγώ είπα να το αποφύγω αυτό. Γιατί να το αποφύγεις, είναι γεγονός. Γνωστό, δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν κατάλαβα. Ούτως ή άλλως αυτό ήταν. Όταν πήγε λοιπόν να πάρει υγειονομικού ενδιαφέροντος άδεια, λογικά θα έπρεπε να το έχουν ελέγξει. Θα έπρεπε να το έχουν ελέγξει και θα έπρεπε, εκτός αν ξεκυμνώναν τις τιμές τους, θέλανε να δώσουν ένα συμβολισμό σε αυτό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Στις παλίτσες για την άδεια. Ελάτε που λάβουν καλές άδειες, ας πούμε, σας θα δίνουμε τη μη τσάμπα. Αυτό είναι, τα χρήματα κάτω από το τραπέζι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το λυπηρό είναι ότι πρόκειται για ένα, όπως επισήμανε, σε ελληνικό όμιλο. Επειδή υπάρχει έτσι κι αλλιώς η καλοπροαίρετη διάθεση από πλευράς εκπομπής να στηρίζονται τα ελληνικά προϊόντα, πρώτα απ' όλα, και δευτερευόντως η ελληνική επιχειρηματικότητα, σε κάθε επίπεδο, είναι ιδιαίτερος λυπηρό το να αναγκάζεσαι να μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία διαπίστωσης τέτοιων παραβάσεων, παρατυπιών, θα το θέσω έτσι, γιατί έτσι αλλιώς είναι και σε εξέλιξη όλη η έρευνα και το ρεπορτάζ, και να αφορά ελληνικό ντόπιο, ας πούμε, παραγωγικό όμιλο, όπως αυτόν τον οποίο αν και νομίζω, Στρατή, και θέλω να μην με διαψεύσει αυτό, ότι μόνο καλό έκανε η εκπομπή του Άρη του Σπίνου στην κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Σκλαβενίτης θα αναγκαστεί να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο για την αυθαίρετο το κτίριο για να παραμείνει ανοιχτή η επιχείρηση, αλλά αυτά τα χρήματα θα πάνε στο κράτος. Υποθέτω ότι κανονικά έτσι πρέπει να γίνει. Κανονικά. Okay. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν πρέπει να λειτουργεί το σούπερ μάρκετ. Δεν πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Την αμοιβή.
Αμυδρή. Λάψους λίγκβε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχω την αμυδρή αίσθηση ότι το σούπερ μάρκετ εξακολουθεί και λειτουργεί. Μάλιστα. Σωστά. Εσείς που είστε και δικηγόρος και νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα έχετε μια πιο εξειδικευμένη άποψη με το θέμα των προστήμων. Το κατάστημα οφείλει να λειτουργεί μετά την ανάκληση της άδειας, εάν δεν καταβάλει το πρόστιμο για το αυθαίρετο. Μετά την ανάκληση της άδειας δεν μπορεί να δουλέψει. Χωρίς άδεια δεν μπορεί να εργαστεί. Εκτός αν καταβάλει το ποσό. Αν καταβάλει το ποσό για την προσφυγή ποσού. Και πάρει ή τμήμα του ποσού, βεβαίως προσφύγει στο δικαστήριο. Προσφύγει στο δικαστήριο. Πότε πρόκειται. Πάρει αναστολή. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σύντομες οι διαδικασίες. Άλλο πάρει αναστολή, άλλο κάνει συμβιβασμό. Αν πάρει αναστολή για να συμβιβαστεί. Εάν διορθώσει, εάν μπορέσει και πάρει την χρήση, δεν ξέρω ακριβώς το θέμα. Αλλά έτσι όπως φέρεται ενώπιον σας. Τι γίνεται, εάν δεν είχε τη χρήση και παρόλα αυτά έκανε όλες τις διαδικασίες για αλλαγή της χρήσης που προβλέπονται όμως στην περιοχή, μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει. Πληρώνοντας ανάλογα και το συγκεκριμένο πρόστιμο. Ξέρετε, δεν είναι το θέμα η αλλαγή από ειδικότητα σε ειδικότητα, ήταν στην τζάδικο γενική σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι ότι όλο το κτίριο ήταν αυθαίρετο. Ναι, το αυθαίρετο όμως είναι. Αυθαίρετο είναι πολλά. Αυθαίρετο μπορεί να είναι όσον αφορά τις χρήσεις. Αυθαίρετο μπορεί να είναι όσον αφορά τους όγκους του κτιρίου. Αυθαίρετο μπορεί να είναι να έχει υπέρβαση του συντελεστή. Είναι, το αυθαίρετο έχει πολλές διαβαθμίσεις. Κάποια διορθώνονται. Για να ξέρετε ότι στο συγκεκριμένο θέμα είναι σωρία αυτών των παραβάσεων, τον οποίο μόλις είπατε. Τότε έτσι όπως μου το λένε δεν πρέπει να λειτουργεί. Έτσι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό αμέσως η πολυοδομία έβγαλε την ανάκληση της άδειας και μάλιστα σημειώνει στο κλείσιμο ότι είναι σαν να μην εκδόθηκε ποτέ η άδεια για αυτό το κτίριο. Βέβαια, κανείς πρέπει να το ψάχνει σε αυτές τις περιπτώσεις και διαφορετικά. Και μην πάντοτε ρίχνουμε στο ανάθεμα τον επιχειρηματία. Γιατί? Γιατί και ο επιχειρηματίας μπορεί να εμπιστεύει και τον κατασκευαστή, ο οποίος κατασκευαστής να είχε δημιουργήσει το όλο θέμα. Έτσι, πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο, διότι ο επιχειρηματίας βιάζεται αμέσως να πέσει στη δουλειά, να βγάλει το χρήμα, να κυκλοφορήσει το χρήμα. Καλά, δεν πάει και στα τυφλά. Στα τυφλά δεν πάει. Μια μεγάλη επιχείρηση σαφώς δεν πηγαίνει. Είναι γεγονός ότι σαφώς δεν πηγαίνει στα τυφλά, έχει ειδικές υπηρεσίες μέσα, ειδικά τμήματα ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία νύχτα στην άλλη, ξαφνικά από πρώην τριπτιτζάντικο, α πούμε, μεταμορφώθηκε σε κατάσταση. Αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και όμως όλα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα κυρίες και κύριοι και να πάμε στη συνέντευξη βόμβα που παραχώρησε στο Στρατή Λιμιό ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, ο κύριος Γιώργος Τεργίου, τον οποίο τον συνάντησε στο γραφείο του, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα ακούσετε τον ίδιο να αποκαλύπτει αποκλειστικά στην εκπομπή μας με ονόματα, στοιχεία για εκείνες τις εταιρείες, τις πολύ πολύ μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα, που έπεσαν στην τσιμπίδα του ελέγχου και θα κληθούν να πληρώσουν τεράστιο πρόστιμο για παραβατική συμπεριφορά, που αφορά στην παραπλάνηση για όλους τους καταναλωτές. Στην εξαπάτηση. Εξαπάτηση. Της ουσίας. Θα ακούσετε μάλιστα και ποιες είναι οι κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικών που πουλάνε τα προϊόντα σε άλλη τιμή από αυτήν την οποία διαφημίζουν και σε άλλη τιμή από εκείνη που τα πουλάνε. Θα δούμε επίσης, μέσα σε αυτή τη μαύρη λίστα, τι ακριβώς συμβαίνει με όλες αυτές τις εταιρείες. Γιατί η λίστα είναι μεγάλη στρατηγική. Είναι μεγάλη λίστα. Ξέρεις τι, θα δούμε, αν μου επιτρέπετε, σε συνέχεια σε αυτή τη συνέντευξη. Στο πρώτο μόνος επιλέξαμε και το συζητήσαμε και με τον Μένιο αυτό. Είναι η περίοδος τέτοια, πολλοί αγοράζουμε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω των προσφορών που υπάρχουν παντού σε πολυκαταστήματα κλπ. Ακούσαμε και αυτά τα οποία μας μετέφεραν οι τηλεθεατές για συγκεκριμένη εταιρεία και λέμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος. Θα δώσουμε λοιπόν το στίγμα μας στις συγκεκριμένες δύο εταιρείες. Θέλεις να τις πούμε τώρα? Όχι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει. Θα περάσουμε σε ένα ολιγολέπτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα αποκαλύψουμε τα ονόματα των εταιριών. Πάμε σε διαφημίσεις.
Συγκλονιστική μαρτυρία μητέρας που μιλά αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής και περιγράφει πώς η κόρη της παραλίγο να καταπιεί κομμάτι γυαλί που βρισκόταν μέσα σε φιαλίδιο φαρμάκου που έπαιρνε με ιατρική συνταγή. Γιορτινές προσφορές στο Βερόπουλο. Ελάτε για χοιρινό μπούτι με κόκαλο 4,69 το κιλό. Χοιρινό κοντοσούβλι 7,50 το κιλό. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 15,99. Και λευκό τυρί ροδόφι 3,89 το κιλό. Ακόμα, όλες οι μεγάλες συσκευασίες Skip, σκόνη και υγρό 9,50. Pampers Active Fit, Easy Up και μορομάντιλα 35% φθηνότερα. Κρασί με τη τέρα ξεροληθιά λευκό ή μυράμπελος ερυθρός 1+1 δώρο. Και γαλοπούλα Γαλλίας με θερμόμετρο 3,19 το κιλό. Και δώρο πατάτες McCain. Βερόπουλος. Κοντά σας υπεύθυνα. Μη φοβάσαι το γλυκό. Sweety. Η φυσική γλυκιά γεύση από εκχύλισμα του φυτού στέβια. Τώρα και σε συσκευασία 150 γραμμαρίων. Sweety. Στα φαρμακεία. Χαϊδούμ! Φέτος θα σε ζεστάνω για τα καλά! Στα Alex Pack ξυλώσουμε ελληνική που παίρνει και μεγαλαπούτσουρα και κατσαρολικά μόνο 239 ευρώ! Άιντε, Χαϊδούμ, να δούμε ποιος μπορεί να μιλήσει τώρα! Η απόλαυση έχει χρώμα κόκκινο. Έχει άρωμα βαθύ, αισθαντικό και μια γεύση αξεπέραστα μοναδική. Η απόλαυση δεν έχει μυστικά. Έχει Κρόκο Κουζάνης, το νούμερο ένα παγκοσμίως ελληνικό σαφράν. Αριστείδη, για τα Χριστούγεννα λέω να κάνουμε χοιρινό στο φούρνο. Αχ, νόμιζα ότι θα μου το φύλαγες για έκπληξη. Έκπληξη είναι η τιμή του Αριστείδη. Μόνο 3,49. Θα το κάνω με μελωμένες πατατούλες. Τις βρήκα μόνο 49 λεπτά. Δεν παραξενεύομαι. Εδώ πήραμε γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 5,99. Και έχω και το ιδανικό κρασί για να τα συνοδεύσουμε. Χατζη Μιχάλη Λερούς. Μόνο 3,30. Για επιδόρπιο θα έχουμε μπανάνες ντόλ μόνο με 1,15 που θα τις σερβίρω με λιωμένη σοκολάτα. Και θα ευχηθούμε χρόνια πολλά με Αφροδίνο Καΐρ μόνο 5,49. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Χρόνια πολλά. Και φέτος το γιορτινό μας τραπέζι θα είναι φθηνό πολύ. Μόνο στα Αλφαβήτα. Πού αλλού. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Ένα δώρο Parker έχει στυλ, διαχρονικότητα και τώρα έχει και πολύ προσιτή τιμή. Υπέροχες προτάσεις δώρου Parker σε νέες γιορτινές τιμές που καλύπτουν κάθε απαίτηση. Ανακαλύψτε αυτό που σας ταιριάζει. Έχει όνομα στο τραγανό παραδοσιακό φύλλο, στη γέμιση από αγνά υλικά και στο μοναδικό σερβίρισμα. Η αυθεντική κοζανίτικη πίτα έχει όνομα Κιχή. Αυθεντική πίτα Κιχή έχει όνομα και γεύση. Τώρα με νέα μειωμένη τιμή. Αλφα. Γεια στα χέρια σας. Αν βρίσκεις επώνυμο δώρο σε απίστευτη τιμή, μη χάνεις χρόνο. Parker IM. Ένα δώρο πραγματικά μοναδικό. Σετ δώρου Parker IM από 31 ευρώ. Τον αγώνα μου θα δώσω μες στην κρίση. Γιατί θέλω η Ελλάδα να νικήσει. Δεν φοβάμαι τη βροχή, δεν αράζω στη πλιακάδα. Έχω μέσα μου ψυχή, έχω μέσα μου Ελλάδα. Κάθε φορά που βάζεις βενζίνη στα επιλεγμένα πρατήρια BP, μπορείς να κερδίσεις. Γιατί οι 1000 τυχεροί κερδίζουν τη βενζίνη που μόλις έβαλαν. 5.000 τυχεροί κερδίζουν κουπόνια βενζίνης αξίας 20 και 10 ευρώ. Ένας τυχερός τη βδομάδα κερδίζει 500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης μετά από κλήρωση. Ξύσε και κέρδισε στα πρατήρια BP με την ειδική σήμανση.
αυτό το υπέροχο κομψοτέχνημα γραφής είναι πολύ πιο προσιτό από όσο φαντάζεστε. Parker Urban. Μια μοναδική πρόταση σε μοναδική τιμή. Σετ δώρου Parker Urban από 42 ευρώ. Ελάτε στα Factory Outlet, γιατί τώρα όλα τα fashion brands παίζουν brand up. Κάθε ώρα κερδίστε έως 1000 ευρώ. Factory Outlet, το νούμερο 1 ελληνικό outlet. Αγαπώ τώρα, αγαπώ Factory. Ασφαλιστικές εταιρείες, επένδυση ασφάλεια ζωής ή μια μεγάλη απάτη. Το σκάνδαλο των εξαπατηθέντων από την ΑΣΠΙΣ. Ιστορίες ανθρώπων που έχασαν όλα τους τα χρήματα και ζητούν δικαίωση. Αποκάλυψη Β μέρος, ζωντανά, 5791-008, 5791-009, τα τηλέφωνα για τις δικές καταγγελίες. Όλα αυτά τα οποία λέτε στους συναδέλφους στο Control, στα τηλέφωνα που απαντάνε στις κλήσεις σας, να ξέρετε ότι καταγράφονται, θα ελεγχθούν και θα γίνουν ρεπορτάζ. Όπως το ρεπορτάζ με την κυρία, η οποία ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πώς πήγε να πνιγεί η κόρη της όταν μέσα από ένα φιαλίδιο με σίδηρο που έπρεπε να πιει λόγω της συγκεκριμένης ιατρικής αγωγής που έπρεπε να ακολουθήσει η κόρη της, εντοπίστηκε κομμάτι από γυαλί. Βλέπουμε πίσω την μητέρα η οποία θέλησε να μιλήσει για να προστατεύσει και κάποιους από εσάς, όλους εσάς, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μιλάω, όπως βλέπετε, με το πρόσωπό της, χωρίς φόβο, χωρίς τρόμο, για πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία δυστυχώς δεν είχε φροντίσει αυτά τα οποία προμηθεύει στο καταναλωτικό κοινό και έχουν σχέση με την υγεία, με την ασφάλεια, να είναι τόσο ασφαλές όσο θα έπρεπε. Θα την ακούσουμε να μιλάει για αυτό το οποίο εντόπισε. Θα το δούμε μπροστά μας, με αποκάλυψεις, με στοιχεία. Βλέπετε ήδη τα μπουκαλάκια. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσετε την ίδια πρωταγωνίστρια, μία τηλεθεάτρια σαν και εσάς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα δικά σας τηλέφωνα, για να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε τα πράγματα σωστά, αλλά πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια. Χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, χωρίς τα πληρωμένα ιατρικά και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, τώρα θα πάμε σε κάτι το οποίο σας το υποσχεθήκαμε. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Στεργίου στο στρατή το Λιμιό. Πώς ματιάξανε σήμερα. Καλά, στρατή μου, από τις 6 το πρωί είμαστε εδώ πέρα. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Ο οποίος, ο Γενικός Γραμματέας, αποκαλύπτει με ονόματα των μεγάλων εταιριών και συγκεκριμένα στο χώρο με τα ηλεκτρικά ή με τα ηλεκτρονικά, τις παρατυπίες, παύλα, εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού για τις τιμές πώλησης των προϊόντων. Θα τον ακούσουμε να λέει πώς έχει ξεφύγει η ελληνική αγορά και πώς πλέον δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Θα δείτε πως ένα φυλάδιο που έρχεται στο σπίτι μας, που μας λέει για παράδειγμα ότι αυτή η οθόνη έχει 100 ευρώ, καταφθάνοντας στο κατάστημα για να την αγοράσουμε, αυτή η ίδια οθόνη που διαφημίζεται σε ένα φυλάδιο έχει 500 ευρώ. Θα δείτε να λέει ότι οι δικαιολογίες είναι ότι μας τελείωσε το στόκ των συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά τώρα έχουμε αυτό το καινούριο μοντέλο. Με μικρές λεπτομέρειες εξαπάτησης. Θα τον ακούσετε να μιλάει για εταιρείες κολοσσούς. Που άλλοι
σε άλλα μέσα, δεν θα τολμούσαν ποτέ να αποκαλύψουν, γιατί τα παίρνουν χοντρά από τις διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν, στην εκπομπή Αποκάλυψη, πάμε να μάθουμε όλη την αλήθεια. Καταρχήν, όχι μόνο αυτές τις ημέρες, αλλά γενικότερα και ειδικότερα τον τελευταίο διάστημα, λόγω και της οικονομικής κρίσης, πάρα πολλές εταιρείες μπαίνουν, αν θέλετε, στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν παραπλανητικές πρακτικές, εμπορικές πρακτικές, ακριβώς για να πετύχουν μια γρήγορη πώληση. Όμως, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είναι παρούσα, αξιοποιώντας και καταγγελίες καταναλωτών, αλλά και διενεργώντας αυτεπάγγελτα ελέγχους, έχει επιληφθεί τέτοιων θεμάτων σε πάρα πολλούς κλάδους της αγοράς και έχει επιβάλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις. Φυσικά, με συνεπαγόμενα πρόστιμα. Ναι, ναι. Τα πρόστιμα αυτά ξεκινάνε από κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να μιλήσουμε πιο πρακτικά, αν μου επιτρέπετε. Και βέβαια. Έχω εδώ μπροστά μου, ας πούμε, έναν πίνακα με δημοσιευμένα από την υπηρεσία, ονόματα επιχειρήσεων. Θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Όπως βλέπω εδώ, ηλεκτρονέτ, βλέπω ηλεκτρογόλντ, βλέπω διάφορες μεταξύ άλλες. Είναι ανιρτημένα έτσι και στο διαδίκτυο. Σωστά, σωστά. Για αυτές τις εταιρείες που, επειδή έχουμε σωρία καταγγελιών συγκεκριμένα για αυτά τα θέματα και δι' για τις εταιρείες που αφορούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Τι έχει συμβεί ακριβώς, ναι, δηλαδή, με αυτές τις εταιρείες. Κοιτάξτε, οι εταιρείες στις οποίες αναφερθήκατε, αλλά και αρκετές άλλες αλυσίδες ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών ειδών, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν εστιάσει την προσοχή τους κυρίως στην προβολή και στην προώθηση των ειδών τους μέσω του διαδικτύου, εκεί λοιπόν χρησιμοποιούν έτσι κάποιες αθέμητες εμπορικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα, μάλιστα, υπήρχαν εταιρείες οι οποίες ενώ λέγανε, αφήναν να εννοηθεί στον καταναλωτή ότι το σύνολο των προϊόντων τους έχει 24μηνη εγγύηση, όταν στη συνέχεια έμπαινες και προχωρούσες στη διερεύνησή σου, αντιλαμβανόσουν ότι αυτό αφορούσε κάποια προϊόντα και όχι το σύνολο. Επίσης, κάποιες φορές έχουν κάποιους πομπόδεις έτσι, και επιχαίους τίτλους με πολύ μεγάλα ποσοστά εκτόσεων ή ειδικών τιμών, που επίσης, ενώ δίνεται η εντύπωση στον καταναλωτή ότι αφορούν το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται, αυτά αφορούν ένα πολύ μικρό αριθμό προϊόντων. Αυτές οι πρακτικές επισημάνθηκαν και τιμωρήθηκαν με διοικητικά πρόστιμα. Όσον αφορά τις εταιρείες τις οποίες αναφέρατε νωρίτερα, υπήρχαν και παραπλανητικές εντυπώσεις στο διαφημιστικό της Φυλάδιο και λυπή πληροφόρηση όσον αφορά το επιτόκιο με το οποίο γινόταν η πίστοση ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να μένουν μόνο στην πρώτη σελίδα ή στην πληροφορία η οποία είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα. Θα πρέπει να ψάχνουν και να είναι επιφυλακτικοί, ειδικά όταν βλέπουν πολύ έτσι τραβηκτικά και ελκυστικά νούμερα. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Στυλίου, σας ευχαριστούμε. Πολύ ευχαρίστω. Να είστε καλά. Βρεθήκατε στο γραφείο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στρατή. Εγώ τι να πω, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Αστεργίου. Δύο λοιπόν οι εταιρείες, η ηλεκτρονέτ. Αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Πριν συνεχίσεις, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανουσάκη. Κύριε Ανουσάκη.
Κρήτη κοντά μας πάλι. Και για τα καλάθια. Έτσι. Αυτό. Όπως βλέπετε, θέλω να σας έχουμε μονίμως στην παρέα μας. Είναι χαρά μου και εμένα που μου δίνετε ο λόγος. Ακούσαμε και τον γραμματέα. Όταν η αγορά έχει την αίσθηση ότι υπάρχει συνεχής επιτήρηση της αγοράς, τότε θα είναι λιγότερη η κίνδυνη και τα λεφτά θα πιάνουν τόπο. Αλλιώς χάνουμε και τα αυγά και τα καλάθια. Σας έχει τύχει κάτι αντίστοιχο, κύριε Ανουσάκη? Αν σας έχει τύχει κάποια αντίστοιχη περίπτωση από αυτές που ακούσαμε διαστόματος του Γενικού Γραμματέως να αναφέρει, δηλαδή το να εξαπατηθούν, να εξαπατηθείτε εσείς εμπροκειμένου, από κάποια εταιρεία με ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ας πούμε στις περιπτώσεις που κατεγράφησαν στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που κάναμε, η Electronet και η Electrogo. Όχι από την Electronet, από άλλη εταιρεία, για έναν καταγραφέα βιντεοτενίας, ο οποίος είχε άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που έγραφε το manual και στην περίπτωση της επιστροφής, της αντιστροφής της πώλησης προβλήθηκε έντονη αντίσταση και ακολούθησε δικαστική διαδικασία η οποία με δικαίωσε εν τέλει, αλλά καθένας καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στον δικηγόρο να καταβάλει τις δικαστικές δαπάνες, ενώ στην περίπτωση που εμείς, λόγω του ότι είμαστε και Ένωση Κατάλλοντων, έχουμε μια νομική υποστήριξη. Και για το σωματείο, θέλετε να πείτε. Ναι. Κύριε Ανουσάκη, συγγνώμη, γιατί κόστος μιλάμε για αυτόν τον καταγραφέα, πόσο κόστιζε? 300 ευρώ. Δηλαδή η εταιρεία μπήκε στη διαδικασία να φτάσετε δικαστικός για την αντικατάσταση ενός καταγραφέα για 300 ευρώ. Για 300 ευρώ, ναι. Για 300 ευρώ. Και σε αυτή την περίοδο. 6 χρόνια κράτησε η διαμάχη αυτή. Άρα μιλάμε για πριν 6 χρόνια. Ναι. Που δεν βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση, ώστε τα χρήματα να υπολογιζόντουσαν τα 300 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα. Η συμπεριφορά της αγοράς είναι η ίδια και δεν αλλάζει. Ο γραμματέας έχει όρεξη, το δείχνει, αλλά δεν θα είναι και αύριο εκεί. Κάθε 3-4 χρόνια αλλάζουν και οι γραμματείς, αλλάζουν και οι διαδικασίες. Η αγορά αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν συνέχειες και αυτή συνεχίζει τον βιολί της. Ο Γενικός Γραμματέας επισημαίνει ότι γίνονται συνεχώς έλεγχοι και πρέπει να σας πω ότι η λίστα αυξάνεται συνεχώς. Πραγματικά δεν προλαβαίνουν να εντοπίζουν τέτοια προβλήματα και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται είναι πολλών χιλιάδων ευρώ, πρέπει να σας πω. Και το θέμα είναι, σε ερώτημα το οποίο θέσαμε υπόψη του, είναι το αν τελικά πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα. Και τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες? Και να τα πληρώσουν τα πρόστιμα. Εγώ θα κάνω άλλη ερώτηση. Ακόμα και αν πούμε ότι οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα, βεβαίως και την έχουν, μιλάμε για κολοσσούς, να πληρώσουν τα πρόστιμα που μπορεί να είναι πολλών χιλιάδων ευρώ, όπως λέει ο στρατής. Να δω λίγο το χαρτί, να δω τα ποσά. Μιλάμε για την εταιρεία, την Electronet, που λέει τα ποσά, εδώ. Μιλάμε για 16.000 ευρώ, για 16.000 ευρώ, κύριε Ανουσάκη. Άρα, αν υπολογίσουμε αυτές οι εταιρείες τι τζίρο κάνουνε και αυτά που δημοσιεύουν στους ισολογισμούς, τα 16.000 μπορεί να είναι ποσό που έχουν εισπράξει σε λιγότερο από 5 ημέρες. Ασφαλώς και πάντοτε ο τελικός διαθέτης έχει από πίσω του τον προμηθευτή, ο οποίος καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι εν γνώση τους γίνεται η διακίνηση του αγαθού που δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Ναι, και τι γίνεται από εκεί πέρα? Ωραία, το έφαγε το πρόστιμο, το πλήρωσε. Πάμε παρακάτω. Το πλήρωσε ή έκανε ένσταση και είπε ότι δεν φταίει αυτός και τα λοιπά και η ακολουθία τη διαδικασία. Ο καταναλωτής που έχει αδικηθεί. Ο καταναλωτής δυστυχώς, όπως σας είπα και προηγουμένως, επειδή δεν υπάρχει συνέχεια στον έλεγχο της αγοράς, η αγορά συνεχίζει. Εσείς άλλωστε πριν από ένα λεπτό αναφέρατε ότι αυξάνονται και πληθύνονται και τα πρόστιμα και οι παραβάσεις. Αυτό λέω. Ο καταναλωτής τι γίνεται? Τα πρόστιμα τρέχουνε. Είτε πληρώνονται είτε δεν πληρώνονται. Τι γίνεται για τον καταναλωτή? Γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Τρώει το πρόστιμο. Ο άνθρωπος το δίκιο του το βρίσκει? Εάν διατυπώσει την καταγγελία του μέσα από μια ένωση καταναλωτών ή κατευθείαν στον γραμματέα που ήταν παρόν εκεί προηγουμένως σας, βρίσκει το δίκιο του, διότι ακολουθεί τη διαδικασία της αλληλογραφίας με την εταιρεία στην οποία υποχρεούται να απαντήσει βάσει του 2251 εντός προθεσμίας, η οποία απάντηση επεξεργάζεται από το νομικό τμήμα της γραμματείας καταναλωτή και διατάσσει, υποδεικνύει στον προμηθευτή να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει το προϊόν, και αν δεν προσαρμοστεί στην υπόδειξη της γραμματείας καταναλωτή, τότε στην πρώτη δίκη είναι κερδισμένος ο καταναλωτής. Ναι. Όχι, όλα αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει υποστηρικτική διαδικασία, αλλά είναι κοπιώδης. Μάλιστα. Ναι, κύριε. Όλα αυτά τα φαινόμενα μπορούν να εξαλειφθούν εάν αποκτήσει ο καταναλωτής συνείδηση του καταναλωτή. Δηλαδή,
έχει τόσα θεσμικά όργανα να προσφύγει και να προστατευτεί, ακριβώς, που μπορεί να βρει το δίκιο του. Γιατί φταίει ο καταναλωτής, άμα εξαπατείται με αυτόν τον τρόπο, του πέφτει στο χέρι και δεν ζούμε σε έναν αγγελικό κόσμο όμως. Καλά, εγώ τον είπα το αντίθετο. Για τώρα υπάρχουν τα θεσμικά όργανα να προσφύγει και να δικαιωθεί. Θα ήθελα να σας πω κάτι σαν καταναλωτή. 15-20 δωρεάν είναι του γραμματέα το τηλέφωνο, γραμματεία καταναλωτή. 15-20 δωρεάν. Ωραία. Έτσι, σας ακούμε, κύριε Βανδόρ. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω, γιατί αφορά κάτι που είναι πολύ κοινό προϊόν. Είναι οι αποκωδικοποιητές από τη στιγμή που έγινε ψηφιακή η τηλεόραση κτλ. Η διαφήμιση και αυτό που είπαν και οι υπουργοί και ακόμα και οι διαφημίσεις των εταιριών όλων ήταν ότι κάνει περίπου 25 με 35 ευρώ. Όταν εγώ και κάθε άλλος πήγε να το αγοράσει, το βρήκα από 45 το φτηνότερο μέχρι 60 βάλε και χωρίς τα καλώδια. Και όταν σου λέγανε τα καλώδια που για κάποιον συνταξιούχο ή για κάποιον μεγαλύτερο δεν ξέρει ότι κάνει μισό ευρώ ή ένα και σου το δίνανε 7 και 8 ευρώ και μετά ήθελες και δεύτερο και τρίτο καλώδιο και έφτανε αυτή η ιστορία από τα 25 που σου είχαν πει στα 70 και 75 και όλο αυτό γινότανε εν ονόματι. Δηλαδή αν το κράτος το ανέχεται αυτό εν ονόματι του να ενισχυθεί η αγορά και κάποιοι επιχειρηματίες, εγώ ξέρετε τι λέω, ότι ο καταναλωτής είναι εντελώς, να σας το πω, ο καταναλωτής είναι ευάλωτος, δεν έχει πουθενά να προσφύγει. Η Ελλάδα έχει ένα κράτος που έχει μια δικαστική εξουσία που κάνει πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε κι εσείς. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνει πάρα πολλά χρόνια και μόνο μεγάλοι σύλλογοι καταναλωτών μπορούν να προσφύγουν και να πάρουν αποζημιώσεις. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας, είναι ότι ο πολίτης νιώθει μόνος και αδύναμος και θα πρέπει να συγκεντρώνομαστε όλοι μαζί και να κάνουμε συλλόγους. Και αυτό που δεν κάνει το κράτος να το κάνουμε από μόνοι μας. Φίλε, εγώ διαφωνώ καθέτος με αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι η γιαγιά που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, ο συνταξιούχος ή συνταξιούχος, που είναι 60-65 χρόνων και έχουν έρθει τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, το παιδάκι ζητάει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρακτικά σας μιλάω, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω. Μία μικρή τηλεόραση ψηφιακή για να βλέπει τα κινούμενα του σχέδια κτλ. Δεν θα έχει την πολυτέλεια να απευθυνθεί στην όποια, εν πάση περιπτώσει, οργάνωση συσταθεί. Ούτε καν το κουράγιο. Μα εννοείται. Το κουράγιο να πάει να κάνει όλο αυτό για τα ελάχιστα χρήματα που θα διαθέσει, που δεν υπάρχουν κιόλας. Δεν μπορεί να μην διαθέσει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μπορεί να μην διαθέσει χρήματα. Μισό λεπτό. Ακουμπάτε στο κέντρο το θέμα, στο κέντρο ακριβώς. Έχετε εστιάσει και είστε πάρα πολύ χρήσιμοι στην εκπομπή αυτή. Στο Λονδίνο αγόρασα συσκευή και μου υπέδειξε στο ξενοδοχείο που φιλοξενόμουν ο ξενοδόχος. Γιατί το πήρες από αυτό το μαγαζί, έχουμε δικό μας μαγαζί, ακούστε τώρα. Και του λέω δεν πειράζει. Όχι μου λέει, να το γυρίσεις εκεί και να το πάρεις από το άλλο μαγαζί. Ακούστε τώρα. Και εγώ σαν ξένος τον άκουσα. Και πάω την άλλη μέρα στο μαγαζί που το ψώνισα, ένα περίφημο μαγαζί στο Λονδίνο, και λέω θέλω να επιστρέψω το προϊόν. Μου λέει περάστε στο γραφείο αυτό, παραδώστε το προϊόν και αν θέλετε να πάρετε τα χρήματά σας ή να πάρετε άλλο προϊόν. Και μου δίνει τα λεφτά μου πίσω. Ακόμα και αν είχαν περάσει 5 μέρες, μου έδωσε τα λεφτά μου πίσω. Και πήρα και το αγόρασα από τον άλλο. Αυτή η συμπεριφορά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί, κύριε Λιμιό, γιατί, κύριε Φουρκώτη, πέστε μου, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη ήθους στην Ελλάδα? Γιατί δεν έχουν μάθει, κύριε Ενωσάκη, και νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς, να λειτουργούν με ήθος, αξιοπρέπεια και να περιμένουν τη σωστή συμπεριφορά από τους καταναλωτές. Έχουν μάθει να αρπάζουν και να είναι της στιγμής. Αυτή είναι γιατί η πραγματικότητα. Υπάρχουν τα λαμόγια που έχουν την ανοχή του κράτους για τα πρόστιμα, να ξέρετε, δεν τους λένε απολύτως τίποτα, όταν μπορεί αυτά τα 16.000 ακόμα και να τα βγάλουν την ίδια μέρα και ξέρετε πολύ καλά τους τζίρους, γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, δυστυχώς για αυτούς τους δημοσιεύουν. Βεβαίως, δεν σημαίνει γιατί, ότι γιατί οι εκλεγμένοι μας όμως, κύριε Λιμιό, γιατί οι εκλεγμένοι μας, κύριε Φουρκιώτη, υποτάσσονται με αυτόν τον τρόπο και ευτελίζονται χειδιοποιείται και η πολιτική. Χειδιοποιείται και η πολιτική εκπροσώπησή μας. Δεν είναι συνεπής απέναντι στους ψηφοφόρους. Δεν είναι η αγορά ο μεγάλος αριθμός των ψηφοφόρων. Εμείς οι καταναλωτές είμαστε οι ψηφοφόροι. Κύριε Ανουσάκη, συγγνώμη. Λέτε εσείς για το θέμα των εταιριών. Εδώ κοντεύει να γίνει ο Κορυδαλός, να γίνει η Εκάλη. Στο τέλος δεν θα λέγεται Κορυδαλός, Εκάλη Ριζόρτ θα λέγεται εκεί μέσα. Αυτό ακριβώς θα γίνει.
Και βλέπετε ότι και ακόμα και αυτοί που πήγαν μέσα και είναι μέσα, είτε για τα μάτια του κόσμου είτε όχι, σε λίγο καιρό έξω θα είναι. Πιστεύετε ότι θα κάψουν περισσότερο το διάστημα το προβλεπόμενο ή δεν γνωρίζουνε? Σολομό τρώνε μες στον κορυδαλό. Σολομό και ο κόσμος δεν έχει να φάει. Αυτό είναι, είναι συνάρτηση του πώς διαχειρίζεται η κάθε φορά πολιτική εξουσία τους πολίτες. Είμαστε, έχει παραδοθεί πολιτική στους τραπεζίτες, κύριε Λιμιώτη, κύριε Φουφιώτη. Έχουμε πρόβλημα. Δεν ασκείται πολιτική στη χώρα μας. Ασκείται μια τραπεζική διαχείριση για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους καλούς της αγοράς. Διότι αυτή η ασυνέπεια ελέγχων στην αγορά βλάπτει ποιους? Τους καλούς της αγοράς. Μα είναι τόσο απλό. Αν ο Παταξής τιμωρηθεί με ένα πρόστιμο το οποίο μπορεί να πληρώσει, ο άλλος που είναι ο ηθικός έμπορος που ακολουθεί την τυπική διαδικασία και είναι τα προϊόντα του ακριβή και συνεπή με τις προδιαγραφές, αυτός θα ζημιωθεί, διότι ο άλλος θα το πουλάει φθηνότερα με ψεύτικες επιγραφές και θα συλλέγει εκείνος τον καρπό των καταναλωτών, το χρήμα των καταναλωτών, και το άλλο μαγαζί θα κλείσει. Καταλάβατε, και στην αγορά υπάρχουν κανόνες. Και στην αγορά υπάρχουν κανόνες. Και η ασυνέπεια της πολιτικής στους ελέγχους της αγοράς βλάπτει το ηθικό κεφάλαιο και ευνοεί το ανήθικο κεφάλαιο. Έλεος πια. Εδώ βλέπουμε, κύριε Ανασόκη, επειδή ήσασταν και στην προηγούμενη εκπομπή, βλέπετε συνέχεια ότι ο ΕΦΕΤ, βέβαια πλέον, λειτουργεί με έναν πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Θέλω να σας πω τώρα, μου έδωσε ο Στρατής σημερινό, 9:30 δημοσίευση, πριν από την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε, ελάτε κοντά με την κάμερα να το δείτε. Έχουμε και άλλη ανάκληση από ρυπαντικό ρούχων. Να το. Yeah. Να, κι άλλο. Δηλαδή, μέχρι και εκεί γίνονται οι ανακλήσεις. Αντιλαμβάνεστε γιατί σωρία παραβάσεων σε όλους τους τομείς υπάρχει. Γιατί μεγάλη απάτη υπάρχει εν ώψη του χρήματος. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι απολύτως τίποτα. Το κάνουν και σου λέει αν γίνει αντιληπτό, αν δεν γίνει αντιληπτό θα περάσει. Ναι, ζαριά το έχουν δει και σου λέει εντάξει. Κύριε Ανουσάκη, μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε σε ένα... Θα πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μαζί. Με πιέζουμε. Μετά τις διαφημίσεις. Θα είμαστε εδώ. Αποκλειστικό. Αθωωτική δικαστική απόφαση για τον νευροχειρουργό που κατηγορήθηκε ότι ευθύνεται για σωματική βλάβη του συζύγου της Αλεξίας Εύερτ, Γιώργου Αλβέρτη. Συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του Μιλτιάδη Εύερτ. Οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Νέα σοκολάτα Join από την Ίον. Σοκολάτα γάλακτος με λαχταριστό μπισκότο και ακόμη βάφλα, καραμέλα και ολόκληρα αμύγδαλα. Δεν τρως σοκολάτα, τρως κόλλημα. Join! 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 Χαϊδούμ! Φέτος θα σε ζεστάνω για τα καλά! Στα Alex Pack ξυλώσουμε ελληνική που παίρνει και μεγάλα κούτσουρα και κατσαρολικά μόνο 239 ευρώ! Άιντε Χαϊδούμ να δούμε ποιος μπορεί να μιλήσει τώρα! Γαλοπούλα Ιφαντής. Αξεπέραστη ποιότητα, σωστή τιμή και γεύση από ατόφιο τρυφερό φιλέτο. Όχι γαλοπούλα ό,τι βρεις, γαλοπούλα Ιφαντής. Κάθε φορά που βάζεις βενζίνη στα επιλεγμένα πρατήρια BP, μπορείς να κερδίσεις. Γιατί οι χίλιοι τυχεροί κερδίζουν τη βενζίνη που μόλις έβαλαν. 5.000 τυχεροί κερδίζουν κουπόνια βενζίνης αξίας 20 και 10 ευρώ. Ένας τυχερός τη βδομάδα κερδίζει 500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης μετά από κλήρωση. Ξύσε και κέρδισε στα πρατήρια BP με την ειδική σήμανση. Πετώντας τα σκουπίδια σου, χτίζεις σπίτι για το χαμόγελο του παιδιού. ΕΛΕΒ. Σκληρές ακούλες με ευαισθησία. Thank you.
Συγκλονιστική μαρτυρία μητέρας που μιλά αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής και περιγράφει πώς η κόρη της παραλίγο να καταπιεί κομμάτι γυαλί που βρισκόταν μέσα σε φιαλίδιο φαρμάκου που έπαιρνε με ιατρική συνταγή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. 2-10-57-91-08-57-91-09 τα τηλέφωνα για τις δικές σας καταγγελίες. Συνεργάτες μας τα καταγράφουν αναλυτικά και από αύριο ο στρατής θα αρχίσει να μιλάει με εσάς με ένα-ένα. Και πιστέψτε με, όπως την κυρία που είδατε πίσω, θα καταγράψουμε τη δική σας καταγγελία εφόσον υπάρχουν στοιχεία και αποκαλύψεις. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την Κρήτη, με τον κύριο Νουσάκη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών της Κρήτης. Κύριε Νουσάκη, τώρα ένα άλλο θέμα, το οποίο όπως μου λένε εδώ οι προσκεκλημένοι, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ο φάκελος που θα ανοίξουμε τώρα, επειδή οι τηλεθεατές το ζητήσανε, για το μεγάλο κόλπο που είχε συμβεί, τη μεγάλη απάτη για την ασπίση πρόνοια, τη μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Την πρώτη μεγάλη. Λοιπόν, καταρχήν να καλησπερίσουμε πρώτα τις κυρίες, την κυρία Κατερίνα Σιδέρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, την πρόεδρο, τώρα όλο τον τίτλο αυτό είναι τεράστιο, θα μας βοηθήσει η ίδια. Κυρία Σιδέρη. Πρόεδρος, καλημέρα σας, καλημέρα. Εγώ θα πω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως εγώ, έτσι και ο κύριος Κεχαγιάουλου, ο άλλος εκπρόσωπος του Δευτέρου Υφισταμένου Σωματείου, που και τα δύο σωματεία εκπροσωπούμε εν ολίγης, να σας πούμε, τους ζημιοθέντες, τα θύματα, τους εξαπατηθέντες του ομίλου της ασπής πρόνοια. Αυτής της εταιρείας για την οποία μόλις ελέγχθη από τον κύριο Νουσάκη το πω-πω-πω. Αυτό και μόνο εκφράζει τάμα, η τράπεζα της Ελλάδος, αγαπητή, που επόπτευε, πόσες έστειλε στη φυλακή για το σκάνδαλο αυτό. Αυτό θέλω να σας πω. Καταρχήν να πω ότι... Θα μου πείτε ποια τράπεζα Ελλάδος, εντάξει, αφού είναι ξένη τράπεζα. Όχι, αφήστε με λίγο παρεμβαίνω για τα εξής. Καταρχήν να ευχαριστήσω γιατί διψάμε όλοι οι ζημιοθέντες, όλοι οι ασφαλισμένοι, για τη δημοσιότητα του θέματός μας. Αυτό θα σας πει και ο κύριος Κεχαγιάουλου. Διψάμε για τη δημοσιότητα. Κυρία Σιδέρη, επιτρέψτε μου και σας δώσω μία άνω τελεία για να βάλουμε κοντά μας και τον κύριο Θεμιστοκλή Γρίσπα, ο οποίος είναι θύμα της ασφαλιστικής ασπής πρόνοια. Κύριε Γρίσπα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, εξ αρχής θέλω να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο στρατής Ολυμιός για το θέμα, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς είχε συμβεί, τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς ζητάτε όλοι εσείς πλέον από πολιτικό χέρι. Σωστά. Σωστά. Γιατί άκρη δεν βρέθηκε. Για και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Και δικαιοσύνη. Χιλιάδες πολίτες που ήταν ασφαλισμένοι στην εταιρεία ΣΠΙΣ και την Commercial Value παραμένουν εδώ και χρόνια όμοιροι μιας κατάστασης που εμπολής, αν όχι αποκλειστικά, οφείλεται στην στάση της πολιτείας, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι λένε. Τι έπρεπε να δει η κρατική εποπτεία στα βιβλία του Ψωμιάδη και δεν το έπρεπε? Είναι πολύ απλό. Έπρεπε απλώς να εφαρμόσει την ελληνική νομοθεσία. Γινόντουσαν πάρα πολλά καταγγελίες προς το Υπουργείο. Αλλά το Υπουργείο για πολλούς και δικούς τους λόγους δεν ήθελε να ασχοληθεί. Αυτά δεν τα έκανε ο Ψωμιάδης μόνος του. Άδειες έπαιρνε. Έκανε έτοιμα, δεν μπορεί να. Δεν ξεφραγώ αμπέλεια ασφαλιστική εταιρεία. Κάνεις άδεια και παίρνεις έγκριση. Το θέμα είναι να βρούμε χρήματα. Το λέω βρέστα, το λέω. Αλλά πρόσεξε ότι η εταιρεία ήδη είναι διαλεγμένη και κάποια στιγμή αυτή η προστασία που έχεις, είτε λέγεται πολιτική, είτε φορολογική, είτε οτιδήποτε άλλο, θα πάψει. Οι άνθρωποι αυτοί που θα μπορούσαν να είναι άνετα εμείς ή οι διπλανοί μας, πλήρωναν επί σειρά χρόνων τα ασφαλιστήριά τους σε μια εταιρεία που λειτουργούσε στο ελληνικό έδαφος και ελέγχονταν από τις ελληνικές εποπτικές αρχές. Έτσι τουλάχιστον νόμιζαν εκείνοι. Το γεγονός ότι η εταιρεία έκλεισε ήταν και πάλι απόφαση της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, που έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Οι διάδρομοι της εταιρείας ορειώθουσαν ότι τρώγονται τα λεφτά από το ταμείο. Ποιος τα έτρωγε? Δεν υπήρχε παιδιά πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όλοι λέγαμε. Μπορείτε να μου πείτε, η εταιρεία
θέλετε, βάλτε τα με το τσομιάδι, αλλά όχι με την εταιρεία. Η εταιρεία έκανε και κάνει πάντα ό,τι μπορούσε. Αν έχετε ένα παράπονο, εκφράστε το σε μένα. Φιλοβολήστε εμένα, αλλά όχι την εταιρεία. Με τους πελάτες της όμως, που υπέστησαν τις συνέπειες της απόφασης της πολιτείας να σφραγίσει την εταιρεία, τι έγινε άραγε? Στρεφόμαστε εναντίον του ελληνικού δημοσίου για τις πλημελείς πράξεις και παραλήψεις των υποπτικών του οργάνων. Είτε αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε είναι η ΠΕΙΑ, είτε είναι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Πόσα λεφτά ζητάτε? Αυτή τη στιγμή ζητάμε 138 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Έμαθα εκ των υστέρων ότι υπήρχε όταν ασχολήθηκα με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ότι υπήρχε μία τέτοια επιστολή, η οποία όμως τελικώς δεν είχε, στην οποία δεν είχε δοθεί συνέχεια από τον προηγούμενο υπουργό. Είχα συζητήσει στο γραφείο μου, ήταν ο κ. Σωμιάδης, και τότε παρουσία και άλλων δύο ανθρώπων του ομίλου ή συνεργατών του, εξαιρετικών, και το γνωρίζουν αυτό. Είχα πει ότι, κοιτάξτε, δείτε, η κατάσταση δεν πάει άλλο, είναι βέβαιο ότι κάτι πρέπει να γίνει, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Τι ακολούθησε και πώς το κράτος ενήργησε προκειμένου να τους προστατεύσει? Τα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι διόλου αφελή. Είναι απολύτως πραγματικά και μάλιστα δίνουν αφορμή και για άλλες σκέψεις που αφορούν στο βαθμό του σεβασμού που δείχνει το κράτος στους πολίτες, στο βαθμό της μέρημνας για τους πολίτες που υπάρχει και οφείλει να υπάρχει κανονικά σε μια πολιτεία, αλλά και για πολλές άλλες ακόμη. Όπως για παράδειγμα, για το πόσο εύκολα λαμβάνονται αποφάσεις άδικες για τους πολίτες με τεράστιο κόστος και το πώς δεν λαμβάνονται αποφάσεις με μηδαμινό κόστος, οι οποίες έχουν ισχυρή κοινωνική διάσταση, όπως το να αποζημιωθούν οι όμιλοι της ΑΣΠΙΣ και της Κομέρσια. Αυτό είναι το αίτημα των ομήρων της εταιρείας, οι οποίοι αναρωτιούνται και δικαιολογημένα γιατί η κυβέρνηση δεν ενήργησε με τα ίδια αντανακλαστικά για ένα πολύ απλούστερο ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί πριν καν δημιουργηθεί. Για ποιο λόγο οι ασφαλισμένοι των ανακλητισσών εταιριών δεν έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους και στις πολυτιμότατες ασφαλιστικές τους παροχές? Μήπως είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας? Μήπως δεν πλήρωναν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προσηκόντως και ενελιπώς? Μήπως έκλεψαν τα χρήματα? Μήπως έκαναν άλλες παρανομίες? Μήπως οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν εποπτεύονται με το σωστό και προβλεπόμενο μηχανισμό, αν τελικά αυτός υπάρχει? Μήπως οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποτελούν και αυτές έναν από τους πυλώνες του χρηματοοικονομικού συστήματος τελικά? Μήπως δεν έχει καμία σημασία για την οικονομία η καταστροφή της ασφαλιστικής συνείδησης του κόσμου? Καταλαβαίνω, Στρατήτη, λες ότι τα λεφτά αυτά μάλλον το τρώνε κάποιοι σε φιλέτα και μπριτζόλες, όπως ναι, το κάνουν στο σχολείο. Ναι, προφανέστατα. Και θέλω να επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό για το ρεπορτάζ αυτό το οποίο φροντίσαμε να επιμεληθούμε για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει στο περίπου τι έχει γίνει. Εσείς είστε οι αρμόδιοι για να μας τα πείτε. Πήραμε και κάποια αποσπάσματα από την πάρα πολύ σημαντική και πολύ πετυχημένη εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά, τους Φακέλους, που είχε κάνει πριν από 1,5-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μια σχετική έρευνα, αξιολογότατη, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Εμείς πρέπει να λέμε πάντα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γρίσπα, που είναι το θύμα. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του πολίτη. Κύριε Γρίσπα. Κύριε Γρίσπα, πώς παρακαλώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Σήμερα έχει ο αλλιώ πρεμιέρα βραδινή από τι 6 ώρα το πρωί. Το λιγότερο νομίζω που έχει σημασία έχει διορθώσει τα ονόματα. Το θέμα είναι η ουσία. Σας ακούμε. Ήμουν ένας από τους πελάτες της ΑΣΥΣ Πρόνοια από το έτος 2000. Είχα ασφαλίσει αυτοκίνητα και ακίνητα. Μπορώ να πω ότι τα συμβόλαια αυτά ήταν περίπου της τάξης των 6.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα είχαν ανανεωθεί τον Ιούλιο του 2009, δηλαδή 3 μήνες πριν κλείσει η εταιρεία. Μάλιστα. Πέραν όμως από αυτών των συμβολέων, είχα κάνει και ένα επενδυτικό πρόγραμμα αποταμιευτικό, βασική ασφάλεια ζωής, το οποίο αποσκοπούσε στο να εξασφαλίσω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου. Ήτανε χρήματα τα οποία είχα μαζέψει από τον εργασιακό μου βίο, χρήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ξαναβρεθούν και τα οποία δυστυχώς εδώ και 3,5 χρόνια έχω απολέσει. Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικά από το Σύλλογο των Ζημιοθέντων να έρθουμε σε επαφή είτε με πολιτικά πρόσωπα, γιατί μόνο με πολιτική λύση θα μπορέσει να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, πλην όμως μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι ενεργούν.
3,5 χρόνια δεν έχει δοθεί καμία πολιτική απάντηση. Καμία απάντηση, παρόλο που έχουν ενημερωθεί πολλά πρόσωπα, πολλοί βουλευτές, με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή ο Σύλλογος, εν τούτης δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Τι είναι αυτό που πραγματικά ζητάτε, κύριε Γρίσπο? Συγγνώμη, είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς? Εκείνο το οποίο ζητάμε είναι τίποτα περισσότερο από το να υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος. Υπήρχε νόμος ο οποίος προέβλεπε και πιστεύαμε όλοι οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΗΣ ότι εξασφάλιζε τα χρήματά μας, πλην όμως όταν το 2009 μετά τις εκλογές η καινούργια κυβέρνηση έβγαλε νέο νόμο με τον οποίο ουσιαστικά καταργούσε αυτό μας το δικαίωμα. Εκείνο το οποίο ζητάμε είναι να δοθεί μία λύση μέσα και από αυτά τα οποία προτείνει ο Σύλλογος των Ζημιοθέτων από την ΑΣΠΗΣ. Είναι θέσεις τις οποίες ήδη έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε συναντήσεις που έχουν γίνει και ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι εφικτό το να δοθεί αυτή η λύση. Κύριε Θεμιστοκλήνη, να βάλουμε λίγο στην κουβέντα και τον Νίκο τον Κεχαγιάογλου. Νίκο, αν μου επιτρέπεις και τον Νίκο, γιατί σε μια παρείστικη διαδικασία και διάθεση είμαστε. Οφείλω να σου ομολογήσω ότι υπήρξε και μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μου, το οποίο είχε εμπλακεί με αυτή την υπόθεση. Στη λογική ότι, ακριβώς όπως στην περίπτωση του κυρίου Θεμιστοκλή που ακούσαμε, είχε επενδύσει τις ελπίδες του σε μια ελληνικότατη εταιρεία. Έτσι. Λες ότι δραστηριοποιείται εδώ, άρα έχω όλα τα εχέγγυα, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Τον κόπο του. Άρα μπράβο. Οτιδήποτε και να σε βυθεί ως φυλάξη, αυτός που πρέπει να την τσιμπήσει, να την τσιμπήσει κλπ. Ο κόσμος. Καλώς ή κακώς, και ειδικότερα οι άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών, σκέφτονται πώς θα επενδύσουν τα χρήματα, τις οικονομίες τους, σε ένα τέτοιο επενδυτικό πρόγραμμα. Εσύ από τις ιστορίες που έχουν φτάσει σε σένα προσωπικά, τι θα ξεχώριζες, γιατί είναι αυτό το οποίο σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Να σας το πω λίγο διαφορετικά και να το πιάσουμε το θέμα όπως ακριβώς πρέπει να το πιάσουμε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι ούτε σουβλατζίδικα ούτε pet shop. Είναι ένας από τους κύριους βραχίονες, πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας. Mm-hmm. Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Παράγει 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια επαναλαμβανόμενα ασφάλιστρα κάθε χρόνο. Πληρώνει 4,4 τρισεκατομμύρια και πληρώνει αποζημιώσεις 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στηρίζει δηλαδή όλη την κοινωνία οικονομικά όταν έχει πρόβλημα και ανασυνθέτει το ίδιο το περιβάλλον όταν γίνονται ζημιές. Δείτε τον πρόσφατο τυφώνα, τον Σάντι που έγινε στην Αμερική, που κόστησε 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Και είναι ένας βασικός πυλώνας, βραχίωνας της παγκόσμιας οικονομίας. Και βασικός εκμεταλλευτής ανθρώπινης ελπίδας και ονείρων. Σαφώς. Αυτό όμως είναι το δίκοπο μαχαίρι. Προσέξτε. Ανάκληση ασφαλιστικής εταιρείας κλάδου ζωής δεν έχει συμβεί ποτέ χωρίς να έχει φροντίσει το κράτος να γίνει μια αναδοχή στα συμβόλαια. Έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι εταιρείες υπερελέγχονται και υπερπροστατεύονται. Για τον απλούστατο λόγο ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει δύο ζωές και να κάνει δύο φορές ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή να ασφαλιστεί 30 χρονών, να πάει 50, να έχει ένα σωρό προβλήματα υγείας, να κλείσει η ασφαλιστική εταιρεία και μετά να ξαναγυρίσει πίσω τον κόσμο τον χρόνο για να ξανασφαλιστεί με τους ίδιους όρους. Δεν γίνεται αυτό. Είναι κρίσιμη τομής η ασφαλιστική βιομηχανία. Είναι ένας κρίσιμος τομέας της παγκόσμιας οικονομίας και γι' αυτό το λόγο σε όλο τον κόσμο υπερελέγχεται και υπερεποπτεύεται. Θα βάλουμε μια ανατελεία να ακούσουμε. Δεν έχει κλείσει ασφαλιστική εταιρεία, βεβαίως. Τι είπατε, δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια. Μα και παράδειγμα είναι και θυγατρική του ομίλου Ψωμιάδη. Που έκλεισε στη Σουηδία, σε ένα μήνα είχε γίνει πλήρης εκαθάριση. Διαδοχή στα συμβόλαια και είχε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Μόνο εδώ. Μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, μόλις οι αρχές, οι εποπτικές, αντελήφθησαν το πρόβλημα, σε ένα μήνα καθάρισαν την υπόθεση. Και μετέφεραν τα συμβόλαια σε γι' αυτό και σε πόσο χρόνο αντελήφθησαν το πρόβλημα? Γιατί εδώ είπαμε ότι μέχρι και πριν τρεις μήνες. Με τον πρώτο έλεγχο που έκαναν, το αντελήφθησαν. Με τον πρώτο έλεγχο. Για να ακούσουμε και την κυρία Σιδέρη. Κυρία Σιδέρη, εδώ νομίζω στη δική σας περίπτωση είναι και λίγο προσωπικό το θέμα. Γιατί όπως γνωρίζουμε, χάσατε πάρα πολλά λεφτά και αυτό είχε και συνέπεια για τα θέματα της υγείας σας. Σας δημιουργήθηκαν πολλά μεγάλα προβλήματα υγείας. Ακριβώς. Μόλις σας ενημερώνω ότι σήμερα εξήλθα από το νοσοκομείο Υγεία
με πρόβλημα ισχυμίας στην καρδιά. Νοσηλεύω με τριήμερο ήδη και με μεγάλο πρόβλημα καρδιάς από τα 3,5 χρόνια αυτής συμφοράς την οποία βιώνουμε. Πόσα χρήματα χάσατε, κυρία Σιδέρη? Δεν θέλω να αναφερθώ στον αέρα για το ποσό. Ο κύριος Κεχαγιάγλου, ο οποίος μου πούλησε τα συμβόλαια, ξέρει, είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Ο ασφαλιστής μου και ξέρει ότι μου πούλησε, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, συμβόλαια, απλά καταθετικά προϊόντα, να το πούμε για τον κόσμο, να το πούμε για το Υπουργείο Οικονομικών, που δυστυχώς, εγώ είμαι συμβολογράφος στο επάγγελμα, έτσι, που δυστυχώς κάποιοι από το Υπουργείο Οικονομικών, λυπούμε που θα το πω, δεν γνωρίζουν το ασφαλιστικό δίκαιο, την ασφαλιστική αγορά, άρα και επομένως και πώς θα λυθεί το θέμα μας, το οποίο πολύ σωστά τόνισε ο κύριος Κεχαγιάγλου, έπρεπε να είχε λυθεί άμα τη γενέση του. Δεν μπορεί ένα κράτος να μην προβλέπει και δύο. Ο Γιάννης Παπαθανασίου, καλά είπε και ο δικηγόρος μας, ο κύριος Μαρκουλάκος, από τους νέους φακέλους του κυρίου Παπαχελά που πήρατε αυτό το ρεπορτάζ, με τον αναλογιστή του, τον υπό 25 ετίας, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος καταγγέλει το αφεντικό του, εντός εισαγωγικών, Παύλο Ψωμιάδη, και δει φυλακισμένο, μετά από αγώνα 2,5 ετών φυλακίστηκε. Παρένθεση. Τότε που η ΕΠΕΙΑ έκανε τη μηνυτήρια αναφορά με την ανάκληση της άδειας, γιατί έλειπαν κατά αυτήν, το τονίζω, κατά την ΕΠΕΙΑ, που εποπτεύεται από τον Γιάννη Παπαθανασίου τότε, και σας το λέγω, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος την ανεκάλεσε την άδεια λόγω ελλείμματος, 230 περίπου εκατομμύρια ευρώ τότε, ενώ οι επόπτες που διορίστηκαν από το Σαχινίδη, τη μετέπειτα μέσος, τον κύριο Σαχινίδη, τη μετέπειτα μέσος κυβέρνηση του Πασόκ, σας πληροφορώ, ευρέθη άνοιγμα από τους επόπτες αυτούς, όχι 230, σύνολο να πω καλύτερα υποχρεώσεων, και διορθώστε με, κύριε Κεχαγιάγλου, να λέω ψέματα στον αέρα, πείτε, σύνολο υποχρεώσεων περί το 1 δις. Και τα υπάρχοντα χρήματα, υπάρχουσα περιουσία, όπως αποτιμάτε, περίπου σας λέω τώρα, είναι, άντε να είναι, commercial και ας πεις, 200 με 230, κύριε Κεχαγιάγλου. Κάπου εκεί. Δηλαδή λείπουν 800 εκατομμύρια, αν πάμε μη συμβατικά αναμορφούμενο το χαρτοφυλάκιο. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι? Το που σημαίνει αυτό, τόσα λεφτά έχουν χαθεί, συγγνώμη, αποθεματικά. Κυρία Σιδέρη, να σας ρωτήσω κάτι, ο κύριος Λιμιάς. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Σιδέρη? Ναι. Υποθέτω ότι αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα που δεν σας περίσσευαν κιόλας ακριβώς. Ήταν οι αποταμιεύσεις όλων των ανθρώπων, των περισσότερων, μια ζωή. Και δεν έχουμε άλλα να ζήσουμε. Προσέξτε το αυτό, κλαίμε. Οι συντάξεις μας, οι ασθένειές μας. Να σας πω κάτι ακόμα. Ήταν πρόγραμμα ασφαλιστικό αυτό το οποίο προβλεπόταν για τον τομέα υγείας, ήταν για κάτι άλλο? Ναι, να σας χωρίσω λίγο τα προγράμματα. Το ένα είναι, τα ξέρει ο κύριος Νίκος περισσότερο, αλλά και εγώ πολύ καλά που τα ζω. Μισό λεπτό, κύριε Σιδέρη. Το ένα είναι καταθετικό πρόγραμμα. Καταθετικό. Όπως, σας παρακαλώ, εξομοιώνεται σχεδόν επακριβώς, με μεγαλύτερη ασφάλεια θα έλεγα, όπως των καταθετών στις τράπεζες. Και εδώ ακριβώς σας λέγω κάτι, παρακαλώ. Να τα ακούσουν όλοι που παρακολουθούν, μας παρακολουθούν. Για, όπως σε εμάς αυτή τη στιγμή, η κάθε κυβέρνηση που έχει συνέχεια και νυν τώρα και η τωρινή, δεν μας έχει εξασφαλίσει ακόμα σαν καταθέτες, αρχικά να πω, έτσι να μην εξασφαλίσει καθόμοιον τρόπο και αναλογικών και τους καταθέτες των τραπεζών, παρακαλώ. Να μην έχουμε δικαίωμα πρόσβαση στις οικονομίες μας. Να πάμε σε ένα νοσοκομείο, να πάρουμε τη σύνταξή μας, να πάρουμε τις αποταμιεύσεις μας, όπως και εγώ από την τράπεζα. Πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, πώς θα τους ανοίξουμε κάτι, πώς θα έρθει η ρευστότητα στην οικονομία. Αυτά είναι ο κύριος πολλά Μαραϊτάκης επανειλημμένος έκανε προτάσεις μαζί μας, σαν σύλλογο, σας πληροφορώ, Αλέξανδρος, στο οποίο την εκπομπή είχα βγει. Μάλιστα, στον κύριο Μαραϊτάκη, κύριε Γιώργο. Πρώτον, γιατί την έσωσε και μαζί μας όλες. Η πρώτον, γιατί σώθηκε, λέει ο Κοσμάκης, μεταξύ των οποίων και εγώ απλώς. Η ΑΤΕ, γιατί σώθηκε? Τι σημαίνει καλό και κακό χαρτοφυλάκιο? Εμείς δεν είμαστε οι καλοί που πρέπει να σωθούμε σαν καταθέτες ως τις πρώτον. Κύριε Βενιζέλε, κύριε Υπουργή. Υποθέτω ότι πλέον είστε εντελώς επιφυλακτικοί και σε καμία περίπτωση, οφείλω να το θέσω το ερώτημα, αν θα μπαίνετε στη διαδικασία να επενδύσετε τα όποια χρήματα σας περισσεύουν πια στις μέρες μας. Δεν εμπιστεύομαι, όχι μόνο εγώ, να σας προλάβω στην απάντησή μου. Δεν εμπιστεύω οι περισσότεροι από εμάς
δεν εμπιστεύονται ασφαλιστική αγορά ακούμε και πάμε να αυτοκτονήσουμε παραλίγο. Δεν ξέρετε τι έχουν συμβεί από περιστατικά ανθρώπων. Πρέπει να σας τα φέρω μια μέρα εκεί. Δεν ξέρετε, δεν δημοσιεύονται μόνο. Όχι, εδώ μπορούμε να τα πούμε όλα ανοιχτά, κυρία Σιδέρη. Γι' αυτό δεσμευόμαστε. Να ακούσουμε το. Ένα μεγάλο ερώτημα και γιατί όλοι οι ασφαλισμένοι. Μισό λεπτό, Μιάνο, τελεία, γιατί δεν έχω κυρία πολύ τηλεοπτικό χρόνο. Δεν πήγανε τα λεφτά. Γιατί η δικαιοσύνη, επιτρέψτε μου, σαν νομικός να σας πω κάτι. Το παράπονό μας είναι, και επειδή το παρακολουθώ όσο γίνεται, βέβαια ο κύριος Μαρκουλάκος εκπροσωπεί κάποιους από εμάς δικηγόρους, η εταιρεία Μαρκουλάκος και άλλοι δικηγόροι. Όμως θέλω να σας πω ότι η δικαιοσύνη γιατί δεν δρά τόσο καιρό. Γιατί δεν μπήκαν ειδικοί εφέτες ανακριτές προκαιρού να ασχοληθούν με αυτή τη μεγάλη οικονομικό σκανδάλου υπόθεση. Κυρία Σιδέρη, κυρία Σιδέρη, από ό,τι έχετε αντιληφθεί και από ό,τι παρακολουθούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όλες οι διαδικασίες για να κινηθούν, ακόμα και με την κορυφαία εξέλιξη εκείνη του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Άκη Τσοχατζόπουλου, είδατε το πώς ακριβώς ξεκίνησε με το πρώτο βούλευμα να τον αθώνει. Και εν συνεχεία να έχουμε το αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είτε δεν θέλουν να τα κινήσουν, είτε κάνουν ότι δεν έχουν το χρόνο ή το timing, αλλιώς να το πούμε, για να τα κινήσουν. Χωρίς αυτό να βεβαίως να ακυρώνει. Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις, Στρατή. Πρέπει να, κυρία Σιδέρη, συγγνώμη, πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αποκλειστικό. Αθωωτική δικαστική απόφαση για τον νευροχειρουργό που κατηγορήθηκε ότι ευθύνεται για σωματική βλάβη του συζύγου της Αλεξίας Εύερτ, Γιώργου Αλβέρτη. Συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του Μιλτιάδη Εύερτ. Έχει χρώμα κόκκινο. Έχει άρωμα βαθύ, αισθαντικό και μια γεύση αξεπέραστα μοναδική. Η απόλαυση δεν έχει μυστικά. Έχει κρόκο Κοζάνης, το νούμερο ένα παγκοσμίως ελληνικό σαφράν. Κάθε φορά που βάζεις βενζίνη στα επιλεγμένα πρατήρια BP, μπορείς να κερδίσεις. Γιατί οι χίλιοι τυχεροί κερδίζουν τη βενζίνη που μόλις έβαλαν. 5.000 τυχεροί κερδίζουν κουπόνια βενζίνης αξίας 20 και 10 ευρώ. Ένας τυχερός τη βδομάδα κερδίζει 500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης μετά από κλήρωση. Ξύσε και κέρδισε στα πρατήρια BP με την ειδική σήμανση. Φουαντρέι Φαντής. Μια διαδρομή μέσα από τις λεπτές αποχρώσεις της γεύσης. Από τρυφερό φιλέτο κρέατος, σιγοψημένο σε φυσικό ξύλο οξιάς. Διαλέγεις η Φαντής, διαλέγεις ποιότητα. Χρόνια πολλά. Εάν πάτε στο Ρικάρδο, θα είναι και καλά. Αγορά χρυσού Ρικάρδο. Νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ρικάρδο. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Ρικάρδο. Πατησίων 32. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Η επιχείρηση Ρικάρδο είναι η μόνη στην Ελλάδα που αγοράζει τα χρυσαφικά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ελάτε λοιπόν, εάν θέλετε, στο εναχειροδανειστήριο Ρικάρδο που λειτουργεί στην οδό Πατησίων 32, εκεί υπάρχουν ειδικοί να εξετάσουν και πέτρες επάνω στα κοσμήματα, ρολόγια επώνυμα, ασημένια σκεύη και να σας δώσουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Από 1η Ιανουαρίου τα κοσμήματά σας θα αποκτήσουν αξία και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έρχεται ο Ρικάρντο. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια.
Deluxe. Γιορτινές απολαύσεις στα Lidl με εκλεκτές γεύσεις Deluxe. Σολομός σκοτίας Deluxe. Άριστης ποιότητας, καπνιστό σε ξύλο ξιάς. Νιόκι πατάτας Deluxe. Γεμιστό με λαχταριστό τυρί. Ίνος τσιρό κλασικό. Από τις πιο φημισμένες ποικιλίες ερυθρών ίνων της Ιταλίας. Εκλεκτές γεύσεις Deluxe. Αποκλειστικά στα Lidl. Πετώντας τα σκουπίδια σου, χτίζει σπίτι για το χαμόγελο του παιδιού. ΕΛΕΦ. Σκληρές ακούλες με ευαισθησία. Συγκλονιστική μαρτυρία μητέρας που μιλά αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής και περιγράφει πώς η κόρη της παραλίγο να καταπιεί κομμάτι γυαλί που βρισκόταν μέσα σε φιαλίδιο φαρμάκου που έπαιρνε με ιατρική συνταγή. Αποκλειστικό. Αθωωτική δικαστική απόφαση για τον νευροχειρουργό που κατηγορήθηκε ότι ευθύνεται για σωματική βλάβη του συζύγου της Αλεξίας Εύερτ, Γιώργου Αλβέρτη. Συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του Μιλτιάδη Εύερτ. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Το θέμα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Πολλά είναι τα τηλέφωνα, πολλοί καταγγέλλοντες. Πάρα πολλά πρέπει να είναι τα θύματα. Mm-hmm. Είναι έτσι, είσαι, γιατί μου λένε ότι έχεις πάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Σιδέρη. Και τον κύριο Ανουσάκη. Και τον κύριο Ανουσάκη και τον κύριο Γρίσπο για την παρουσία τους. Να δώσουμε το κλείσιμο με εσάς για αυτή την υπόθεση, γιατί θα την ξανανοίξουμε στις επόμενες εκπομπές. Ναι. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα θύματα είναι περίπου άμεσα ή έμεσα 1 εκατομμύριο. Αφορούν 250.000 συμβόλαια, τα οποία επειδή είναι σε οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πολλαπλασιαστεί. Το βασικό θέμα είναι εγκληματική πλημελής εποπτεία του ελληνικού δημοσίου. Δεν επόπτευε καλά, άρα έπρεπε να αναλάβει και τις ευθύνες του. Η προηγούμενη κυβέρνηση, μόλις έκλεισε η εταιρεία, έβγαλε δελτία τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διαβεβαίωνε τον κόσμο ότι κανείς δεν θα χάσει τα χρήματά του και τις ασφαλιστικές του σχέσεις. Το θέμα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα, Νίκο. Δηλαδή, τι περιμένετε τώρα. Δηλαδή, αυτά τα λέω για να ξέρει ο κόσμος καλύτερα το θέμα. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί ένας νόμος, ο οποίος είναι 3867 του 2010, που λέει ότι οι ασφαλισμένοι θα πάρουν το 70% των χρημάτων τους. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει εφαρμοστεί και περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να λάβει μέρινα έτσι ώστε να αποζημιωθεί ο κόσμος. Άρα μπορεί και να έχουμε εξέλιξη στις επόμενες... Μπορεί να έχουμε εξελίξεις σύντομα, αλλά μπορεί και να μην έχουμε. Και γι' αυτό το λόγο... Ευχόμαστε να έχετε εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πραγματικά για αυτό το λόγο πάρα πολύ μεγάλο σύνολο θυμάτων που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Ιδάλλως ο δρόμος είναι η νομική οδός που έχουμε ήδη στραφεί σαν σύλλογος. Και πιστεύουμε ότι και θα φτάσουμε στα άκρα. Θα φτάσουμε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα φτάσουμε όπου πρέπει. Με το νομικό σας συμβούλιο. Για να μου επιτρέπετε, εδώ παίζεται η αξιοπιστία του κράτους. Είναι θέμα πολιτεύματος. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για το θέμα του ότι ο καταναλωτής και ο πολίτης νιώθει απροστάτευτος. Και συμφωνώ ουσιαστικά με αυτό που είπε ο Στρατής. Εδώ είναι θέμα πολιτεύματος και συνέχειας του κράτους. Και εδώ το ελληνικό κράτος πρέπει να αποδείξει ότι έχει και συνέχεια και προστατεύει τον πολίτη. Προηγουμένως αδικήσαμε λίγο τη δικαιοσύνη. Είπαμε περί καθυστερήσεων. Η δικαιοσύνη με τα μέσα τα οποία διαθέτει γρήγορα πήγε. Είναι κορυφαίος στο δημοκρατίας. Έτσι κι αλλιώς και τη σεβόμαστε και το έχουμε εννοείται εξορισμού αυτό. Δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε. Αλλά είναι και το δεδομένο ότι έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Έτσι. Να βλέπουμε και τη μία πλην όμως αγωνίζονται και τρέχουν την υπόθεση. Όμως χρειάζεται. Είναι αλλά στην αίσθηση του κόσμου. Ο ίδιος ο κόσμος όμως πρέπει να προσφύγει. Εάν αισθάνεται αδικημένος, του παρέχει. Το που παρέχεται το δικαίωμα να προσφύγει για να δικαιωθεί, για να πάρει κάποια πιο χρήματα. Πιο ανθρώπινα, πιο λαϊκά. Και έχει δώσει αγώνα ο σύλλογος, έχει δώσει αγώνα γι' αυτό το λόγο, για να σπρώξει τους ανθρώπους. Να σας πω ότι είναι από το κοντρόλ.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, οι διαδικασίες, η δικαιοσύνη που κανείς δεν την αμφισβητεί, ξέρουμε ότι κάνει ακάθεκτα το έργο της, αλλά ο κόσμος λέει, εγώ τα χάσα τα λεφτά μου τώρα. Εγώ σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχω να φάω. Έτσι όμως θα οδηγηθούμε σε μυρολατρία. Τα έχασα τα χρήματα. Τα έχασα. Θα αγωνιστώ να τα ανακτήσω. Ή ένα μέρος να τα ανακτήσω, αφού βλέπει ότι τον κοροϊδεύουν. Και προβλήματα υγείας. Τι λέμε τώρα. Λένε, εκτός από τα προβλήματα υγείας που λέει η Βάσια, ότι οι περισσότεροι από τους πελάτες της ΑΣΠΗΣ πλέον σήμερα είναι άνεργοι. Mm-hmm. Δεν έχουν ούτε πλέον τα χρήματα για τα βασικά, για τη βασική επιβίωση. Υπήρξαν μετανάστες οι οποίοι έφεραν όλο το βιός τους, όλη την εργασία τους, όλο τον ιδρώτα τους στα χρόνια της έξω και τα κατέθεσαν στο ψωμιάδι. Αυτό είναι γεγονός. Υπήρξαν άρα καρκινοπαθείς οι οποίοι είχαν βγει από το χειρουργείο και δεν είχαν μετά τα χρήματα να πληρώσουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό το δράμα το έχουμε ζήσει σαν γραφείο. Είναι η τραγωδία. Αυτό είναι τραγωδία. Η γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα η ιστορία της ΑΣΠΗΔΟΣ. Mm-hmm. Και η ιστορία της ΑΣΠΗΔΟΣ ήταν πραγματικά, εδώ είχε βάλει παροπίδες στον εποπτικό έλεγχο. Γιατί εκεί που μπορεί να τρώνε τα φιλέτα του Σολομού, μπορεί να σκάσει κανένα εξώδιο και καμιά μήνυση μέσα από τη φυλακή. Λοιπόν, ας αλλάξουμε είναι όμως κλίμα, γιατί πρέπει να πάμε σε μια συγκλονιστική καταγγελία. Για μητέρα που μίλησε στην κάμερα της εκπομπής και στο Στρατή το Λιμιό και αποκαλύπτει πως ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει ότι σε φιαλίδιο σιδήρου που έπρεπε να παίρνει η κόρη της για ιατρικούς λόγους, για ιατρική αγωγή, βρέθηκε κομμάτι γυαλιού. Κυρίες και κύριοι, όσο και να σας κάνει εντύπωση, η ίδια η μάνα ξεσπά στην κάμερα της αποκάλυψης και μιλάει για αυτό το απαράδεκτο περιστατικό. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και την αποκλειστική συνέντευξη που παρακολούθησε στο Στρατή Λιμιού και να επιστρέψουμε εδώ στο πλατό. Και λέω, άντε η κόρη μου, είναι 27 χρονών. Το έλεξε, το έκανε, το έβγαλε. Εάν ήταν μικρότερο παιδί, τι θα γινότανε. Ένα μικρότερο παιδί, 15, 14, 13. Σοφία, επικοινώνησες μαζί μας. Καλησπέρα. Γιατί έχεις να κάνεις μια πάρα πολύ περίεργη καταγγελία. Μπροστά σου και μπροστά μου βρίσκεται ένα μπουκαλάκι. Μάλιστα. Το οποίο μπουκαλάκι κανονικά έπρεπε να έχει μέσα σε υγρή μορφή σίδηρο. Όμως, εκτός από το σίδηρο, βρέθηκε και ένα κομμάτι γυαλί μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι. Ναι. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς συνέβη. Είχε ένα πρόβλημα η κόρη μου και έπρεπε, ας πούμε, να πάρει μία θεραπεία. Mm-hmm. Κανονικά. Σαν μία ανεμία. Χαμηλό αιματοκρίτη. Και πήγαμε, πήραμε αυτά τα φυλάδια. Τα φυαλίδια που έχουν μέσα σίδηρο, ναι, έτσι. Τα φυαλίδια, ναι, σίδηρο. Μάλιστα. Αφού έκανε τη μισή θεραπεία, και κατά έκπληξη βρήκε αυτό το τζάμι μέσα στο μπουκαλάκι. Ορίστε. Το πήγα στο φαρμακοποιό, το είδε και ο φαρμακοποιός και μου είπε να κάνω μία καταγγελία. Και ήρθα σε εσάς. Η κόρη μου είναι 27 χρονών. Εάν το έπαιρνε μία μικρότερη, τι θα γινότανε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Κομμάτι τζάμι κανονικά, ναι, έτσι. Τους πήρα τηλέφωνο, τους ενόχλησα, μία φορά μόνο τους πήρα τηλέφωνο. Μου είπανε να μου στείλουν courier να το πάρουνε για να ελέγξουν αν ήταν σπασμένο και είπα εγώ όχι. Και με ενοχλούσανε δις την ώρα. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει δηλαδή ότι... Ότι έχει σπάσει, ναι, από πάνω. Αυτό. Ναι. Εγώ έτσι το έφερα όπως είναι. Έτσι πως πάνηκες, ναι, ναι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει σπάσει, ναι, το... Ναι. Το βλέπετε να είναι σπασμένο. Όχι, δεν είναι σπασμένο, το διαβεβαιώ. Σας έφερα και αυτό. Μπορούμε να το δείξουμε και στην κάμερα για να είναι εντελώς σαφές. Και μέσα νομίζω ότι είναι ευδιάκριτο, έτσι, το ότι υπάρχει κομμάτι γυαλί. Πρώτη σου αντίδραση, θυμάσαι, να το είδες. Εγώ τρελάθηκα, μόλις το είδα. Τρελάθηκα, λέει η κόρη μου, λέω μπάσια, έχει σπάσει πουθενά. Λέω, όχι μαμά, το πήρα, το είδα, ας πούμε γύρω-γύρω, όχι. Υπήρχε μέσα. Και μου είπε και ο φαρμακοποιός ότι αυτό υπήρχε μέσα.
κατά τη διάρκεια της συσκευασίας. Ναι, ναι, ναι. Ότι υπήρχε μέσα. Ορίστε, έτσι σας το έφερα. Ανοίχτε να δείτε πώς ανοίγει και πώς κλείνει. Έτσι είναι. Mm-hmm. Μόνο το πλαστικό αυτό βγάζουμε. Τίποτα άλλο. Το σχετικό είναι αυτό το οποίο προείπεσε, Σοφία, ότι θα μπορούσε, επειδή αυτό το φιαλίδιο που περιέχει σίδηρο σε υγρά μορφή, ναι, ναι, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει μια μητέρα για το παιδάκι της και να είναι και μικρό το παιδάκι. Και μικρότερο, ναι. Άμα ήταν 14-15 και να μην το καταλάβει. Η κόρη μου, σας λέω, έφτασε μέχρι εδώ και το έβγαλε. Αν ήταν μικρότερο. Δεν το κατάλαβα. Το ήπιε. Ναι, εδώ τη ήρθε. Εδώ, 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 εδώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Της κατέβηκε εδώ και έβηξε και το έβγαλε. Το έβγαλε στα χέρια της και μου το έδειξε. Εγώ τρελάθηκα. Άμα το κατάλαβα, θα γινόταν. Εγώ σκέφτομαι να μην πάθει κι άλλη μάνα αυτά που έπαθα εγώ. Ναι. Δεν θέλω τίποτα. Αυτή η εταιρεία να βάλει μυαλό να καταλάβει το τι φάρμακο. Εμείς παίρνουμε τα φάρμακα να γίνουμε καλά. Όχι να μας αποκάνουνε, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Απλώς να καταγγείλουμε αυτή την εταιρεία. Τελείως. Εγώ τη το είπα κιόλας. Ότι εγώ θα πάω να σας καταγγείλω. Το είπα. Και περίμενα τη στιγμή, ας πούμε, που θα δω κάτι στη τηλεόραση και να έρθω. Είδα και το εχθεσινό. Και γι' αυτό έστειλα και το μήνυμα εχθές. Τώρα το μήνυμα δεν ξέρω αν φτάνει μόνο να πούμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν ανησυχήσει και οι μαμάδες στο σπίτι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, στη λογική ότι θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά στον καθένα μας. Βέβαια. Αυτό. Ναι. Και ίσως να μην ήμασταν και τόσο τυχεροί όσο τυχεροί ήταν, ναι, η κόρη σου. Ναι. Θα μπορούσε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να. Να το καταπιεί, να τη κόψει κάτι από μέσα. Δεν ξέρω. Και πρέπει να είναι μεγάλο. Όταν το είδα εγώ, είναι και. Άμα βάλεις από αυτό το φάρμακο τώρα μέσα, θα το καταλάβετε. Είναι μεγάλο. Δεν είναι μικρό. Ορίστε. Μα. Είναι κοντά μου κομμάτι γυαλί, βεβαίως. Ναι. Να τι. Και μου λένε από την εταιρεία εάν είναι από το ίδιο υλικό. Και λέω είναι από το ίδιο υλικό. Κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπετε, οι ίδιοι εσείς οι πρωταγωνιστές μιλάτε στην κάμερα. Μιλάτε ανθρώπινα, μιλάτε αληθινά. Αποκαλύπτετε τις δικές σας αποκαλύψεις. Μιλάτε με στοιχεία. Εξομολογήστε. Και θέλετε να προστατεύσετε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα συγκεκριμένα περιστατικά. Στρατή, πες μου τι εντυπώσεις σου έδωσε αυτή η κυρία, αυτή η συνέντευξη, γιατί θέλει θάρρος, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά σε μία κάμερα, τηλεοπτική κάμερα, με όποια συνέπεια, κύριε Τσαλδάρη, μπορεί να έχει μία τέτοια συνέντευξη για ένα ιατρικό προϊόν. Για ένα ιατρικό προϊόν, για την κόρη της προοριζόταν αυτό το ιατρικό προϊόν και σκεφτείτε ότι, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ παίρνω κάποιες σαμπούλες, έτσι, τονωτικές, αυτός που έχουμε για ευεξία κλπ. Θα μπορούσε να μου συμβεί και εμένα. Θα μπορούσε να συμβεί και στο Μάνο και στο Θεόφιλο, στην Βάσια, σε εσένα Νίκο, σε εσάς κύριε Μιστοκλή. Είναι να τρελαίνεσαι. Είναι ελληνική εταιρεία. Mm-hmm. Η κυρία δεν είχε κάποιο λόγο να τα βάλει με την εταιρεία. Την ακούσατε, ήταν τελείως ξεκάθαρη. Ήθελα απλά να εφιστήσει την προσοχή κυρίως σε μικρότερες μάνες, ηλικιακά εννοώ, που έχουν κατά τη στοιχεία μικρότερα παιδάκια. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα παιδάκι 4,5-5 χρόνων. Τι πιο φυσιολογικό να θέλει να πάρει ένα κάτι σε φιαλίδιο, ας πούμε. Ναι, ναι. Ένα τονωτικό, ένα κάτι, ρε παιδί μου, που δίνουμε στα μικρά παιδάκια κάποιες φορές όταν χρειάζεται. Είτε όταν αρρωστούν, όταν κρυολογούν, για απλά πράγματα σας λέω. Ναι. Να το κατάπινε το παιδάκι. Το παιδάκι δεν έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Δεν είναι 27 χρόνων, είναι 5, είναι 7, είναι 8. Θα πνιγόταν το παιδάκι. Μετά ποιος θα την αποζημιώσει αυτή τη γυναίκα. Κανένα στρατή, κανένα. Είναι δυνατόν. Κανένα. Η αναισθησία, η ανευθυνότητα. Μα είναι τραγικό, μπορεί είναι να πέθανε το παιδί. Είναι απίστευτη. Και από ό,τι βλέπετε, ξεκίνησα με αυτό το θέμα και γενικότερα για τα θέματα των αποκαλύψεων. Από τα διατροφικά, φτάσαμε στις εταιρείες με ηλεκτρονικά είδη και βλέπετε
ότι οι καταγγελίες, οι δικές σας, φτάνουν σε όλους τους τομείς πλέον. Ακόμα και στον πιο ευαίσθητο τομέα. Και εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση που με ρωτάτε από το control, να μεταφέρω στο δικηγόρο εδώ, που έχει μια ειδική άποψη για τέτοια θέματα. Αν, ρωτάνε, είχε καταπιεί και είχε αποβεί το μοιραίο, που δεν θέλουμε αυτό να συμβεί για κανέναν άνθρωπο, για κανέναν συνανθρωπό μας, και ειδικά για μικρά παιδιά, τι ακριβώς θα κέρδιζε? Ερχόταν πίσω ο άνθρωπος? Όχι, αυτό φυσικά ποτέ. Αλλά θα ασκούσε την αγωγή για να πάρει την ψυχική οδύνη. Δεν θα μπορούσε να πάρει, θα του επιδίκαζε το δικαστήριο ένα ποσό. Θα πλήρωνε η εταιρεία και θα συνέχιζε να υφίσταται. Μα το και να έκλεινε, στρατή μου, το παιδάκι θα γύριζε πίσω. Όχι. Καλά, το ανθρώπινο σκέλος το αφήνω εκτός. Τα δικαστήρια βέβαια έχουν ευαισθητοποιηθεί και επιδικάζουν αρκετά υψηλές χρηματικές αποζημιώσεις. Συγγνώμη, όταν ασφαλιστικές εταιρείες, σαν την ΑΣΠΙΣ, χτυπάνε κανόνι, που κανονικά η ΑΣΠΙΣ θα μπορούσε να έχει ασφαλίσει και μια εταιρεία. Ή κανονικά ξέρω ότι οι ασφαλιστικές ασφαλίζουν μαγαζιά, καταστήματα, επιχειρήσεις ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις. Τι εμπιστοσύνη να έχει ο πολίτης? Αν το κράτος δεν παρέμβει, αν η δικαιοσύνη δεν παρέμβει να προστατεύει, εκεί είναι που θέλει προστασία ο πολίτης. Εκεί είναι που νιώθει απροστάτευτος. Εδώ είναι που λέω ότι είναι θέμα πολιτεύματος πια. Συγγνώμη αν είμαι πολύ τραγικός. Όχι μόνο απολυτευμένος, είναι να αισθάνεσαι και καταναλωτής. Αισθάνεσαι καταναλωτής, αλλά αισθάνεσαι και θύμα. Εδώ είμαστε θύματα, και δεν είμαστε. Αισθάνεσαι που δεν είναι τις ώρες να αναφέρουμε τώρα. Ναι. Μάνο, να σε ακούσουμε και σένα. Ναι. Ο πολίτης πρέπει να προσέχει πρώτα απ' όλα να είναι συγκεκριμένος, όπως είπαν και οι άλλοι συνομιλητές εδώ, να ξέρουν τα δικαιώματά τους, να ξέρουν τις υποχρεώσεις τους και να έχουν το θάρρος, όπως σου μίλησε αυτή η κυρία, να αποκαλύπτουν ό,τι στραβό συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι μόνο οι πολίτες μπορούν να δώσουν τη λύση. Σωστό. Οι ίδιοι. Μόνο αυτοί μπορούν. Μόνο αυτοί. Με την ανάδειξη καθημερινά, γιατί σίγουρα δεν είναι το μόνο περιστατικό. Δεν είναι. Σίγουρα, αν απαριθμίσουμε όλα τα τηλέφωνα που προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Και παλαιότερες καταγγελίες που έχουμε βγάλει. Με φαγητά, με κόκαλα, με όλα. Αυτό που η είπε... εταιρεία Goodies, κύριε Τσαλδάρη. Παρακαλώ. Δύο φορές με επώνυμες καταγγελίες, με έγγραφα από την αστυνομία, από τον ΕΦΕΤ, από όλους τους τομείς. Ξέρετε τι βρέθηκαν μέσα? Για ρωτήστε τον κύριο δίπλα σας. Τελείωμα είναι αλλαντικά. Μάλιστα. Κόκαλα σε κοντοπουκέ. Για παιδιά. Και αυτά μπορεί να αποβούν μοιραία, έτσι. Ξέρετε, τα Goodies έχουν τα Junior, αυτά τα κουτιά. Που έχουν μέσα και το παιχνιδάκι. Που ξέρετε ότι τώρα, ειδικά τα Χριστούγεννα, υπάρχει μια αύξηση στα Goodies. Ναι. Ιδίως από τις μικρές ηλικίες. Που αναζητούν το παιχνιδάκι, το αρκουδάκι, το χριστουγεννιάτικο κτλ. Τα παρουσία. Γιατί και ξέρετε, η τηλεόραση θα κάνει όλα αυτά. Βέβαια. Η τηλεόραση. Βλέπετε το Σάκη του Ρουβά να διαφημίζει τα Goodies και να προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να τρέφεται με τις τροφές αυτές. Και επηρεάζει αυτό το pop είδωλο, ο pop star, τη νεολαία. Θα μου πείτε, δεν φταίει ο Ρουβάς. Ακριβώς. Τα πήρε, τα άρπαξε, φορολογήθηκε και κάνει τη διαφήμιση. Αυτό όμως έχει πολύ μεγάλη επιρροή, γιατί είναι ένα σύμβολο, ένα είδωλο, το οποίο έχει άμεσο αποτέλεσμα στους καταναλωτές. Άρα θα πρέπει η εταιρεία να είναι περισσότερο προσεκτική. Φυσικά η εταιρεία. Στον τρόπο με τον οποίο κινεί τα προϊόντα. Ο άνθρωπος τη φταίει. Και οτιδήποτε άλλο που κάνουν αυτούς στις διαφημίσεις. Δεν ευθύνονται. Διαφημίζουν, πληρώνονται, αμείβονται για ένα προϊόν, για μια εταιρεία. Θα το κάνουν. Αλλά η εταιρεία, όταν χρησιμοποιεί τέτοιους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα σας πω μόνο, κύριε Τσαλδάρη, επειδή γνωρίζω από όλα αυτά τα οποία λέει ο Σταθμός για εσάς, ότι είστε πολύ καλά σε αυτό το χώρο. Θα σας πω μόνο ότι άνθρωποι που κάνουν δημόσιες σχέσεις στην εταιρεία Goodies, του ομίλου της Βιβάρντια, θέλω να σας πω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε δημόσιες σχέσεις στην Άννα Βύση. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για την εταιρεία που έχει συναλλαγή με παιδιά, με τροφές. Και στέλνω, τι ήταν, το θυμάστε το περιστατικό? Στείλαμε μια ανακοίνωση, το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ, κτλ. Απάντηση επίσημη προς την αποκάλυψη και το έξτρα, να τη βγάλουμε, να διαβάσει. Δεν έγινε ποτέ το περιστατικό που λέει ο καταγγελόν, που ήταν εδώ,
Στην εκπομπή. Και είχε καταγραφεί βεβαίως το περιστατικό από αστυνομία. Αστυνομία. Είχε περάσει εισαγγελέα. Είχε περάσει ΕΦΕΤ. Δεν έγινε ποτέ το περιστατικό. Επίσημο έγγραφο της εκπομπής. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε, παιδιά, από πάνω, την ανακοίνωση των Goodies από τις προηγούμενες εκπομπές. Να δείτε ότι λέει αρνείται. Αρνείται πλήρως το περιστατικό. Το μπέρδεψαν, είπαν 12 μεσάνυχτα, καταλάβατε. Ήταν επειδή ήταν τη Βύση. Μα είχαμε και τον καταγγέλλοντα εδώ στο πλατό. Είναι τρομερό και το θράσος. Και ούτε ένα τηλεφώνημα. ναι, σωστό. Δεν έχει τα δικό, είχε συνηθίσει ο συγκεκριμένος. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δημοσίων σχέσεων. Γιατί όπως φέρεται από καταγγελίες, είναι και στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ελέγχεται για διάφορες καταγγελίες. Πώς ένας άνθρωπος που δηλώνει διάφορα, όπως λένε οι καταγγελίες, γι' αυτό δεν λέμε και το όνομά του, ζει στην απόλυτη κλειδί και από τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, την Άννα τη Βύση, που της έκανε δημοσχέσεις, βρίσκεται η εταιρεία του, παναλαμβάνω, δεν είχε καμία σχέση με εταιρείες που έχουν να κάνουν σε σχέση με προϊόντα, με τροφές, και με ανθρώπους. Γιατί η τροφή και αυτός που εκπροσωπεί μια εταιρεία που τροφοδοτεί την αγορά, μικρά παιδιά, δεν είναι το ίδιο με ένα pop είδωλο. Καμία σχέση. Λοιπόν, πώς βρίσκεται από το ένα στο άλλο και όλο αυτό που σημαίνει γύρω από τον κύκλο του. Αυτά λένε οι καταγγελίες. Λένε, γιατί λένε ότι ελέγχονται οι πάντες από το ΣΔΟΕ, για τους οικονομικούς εισαγγελείς, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό ή δεν υπάρχει, ο χρόνος και η πορεία θα το δείξει. Πείτε μου, γιατί δεν σας ακούω πάλι στο κοντρόλ. Έχουμε, την απάμε στην... Στρατή μου, λένε για την... Ναι, θα πάμε λιγάκι σε μια δικαστική εξέλιξη. Είναι ένας Γολγοθάς, ο οποίος κρατά πάρα πολλά χρόνια για την Αλεξία Εύερτ, την κόρη του αειμνήστου πολιτικού, του Μιλτιάδη Εύερτ. Γνωρίζεται όλοι λίγος πολύ την υπόθεση. Μπήκε για μια απλή επέμβαση μιας κίστης στον εγκέφαλο σύζυγός της, ο Γιώργος Αλβέρτης. Μετά από την επέμβαση αυτή δεν βγήκε ο ίδιος άνθρωπος, όπως ήταν. Ακολούθησε μια σειρά παρατεταμένη χρονικά, αν μου επιτρέπετε, δικαστικής διαμάχης με την πλευρά της κυρίας Εύερτ να ζητά να βρει το δίκιο της και να ζητά να τιμωρηθεί για ιατρικό λάθος ο νευροχειρουργός ο οποίος έκανε και την επέμβαση. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για αμέλεια, αλλά υπάρχει δευτερόδικη απόφαση, καταληκτική απόφαση, έτσι, και κρίνεται πλέον αθώος και μάλιστα ομόφωνα. Ομόφωνα. Και έτσι καταργείται η πρωτόδικη απόφαση. Να δούμε το ρεπορτάζ. Να θυμηθούμε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη συνέντευξη που έχω κάνει στην πορεία μου. Με την κυρία Εύερτ να μας μιλάει για αυτόν, για αυτή τη ζωή, έτσι όπως άλλαξε δραματικά από τη μια στιγμή στην άλλη με τον σύζυγό της, τον Γιώργο τον Αλβέρτη. Για να παρακολουθήσουμε τι είχε πει στο στρατή το Λιμιό σε μια κατάθεση ψυχής. Ήμασταν ένα ζευγάρι από αυτά που, δεν ξέρω, μας έφερε η μοίρα μαζί. Και πραγματικά, για μένα ο άντρας μου δεν ήταν ο σύζυγος μόνο, ήταν ο αδελφός μου, ο σύντροφός μου, η παρέα μου, όπως λέει και το τραγούδι, ο ήλιος μου και ο αγέρας μου. Κοιτάω να δω τα θετικά της ζωής. Να αναλάβω με την καλή έννοια ελαφρότητα και ευθύνη το ρόλο της μάνας και του πατέρα ταυτόχρονα. Να σκέφτομαι, ας πούμε, πολλές φορές τι θα έκανε ο Γιώργος στη θέση μου, εάν ο μικρός του ζήταγε αυτό. Ήδη έδειχνε στοιχεία στο χαρακτήρα του συγκεκριμένα. Πώς θα αντιδρούσε, τι θα με συμβούλευε, πώς θα το αντιμετωπίζαμε από κοινού. Αυτά κοιτάω, δηλαδή προσπαθώ να κοιτάξω το μέλλον. Έχω συμβιβαστεί με την ζωή όπως είναι τώρα. Έχω συμβιβαστεί
Και σας λέω και πάλι ακόμα, μέχρι σήμερα και όσο ζούμε η αγάπη θα περισσεύει. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ο σεβασμός, η εκτίμηση, η αγάπη στο πρόσωπο του άντρα μου υπάρχει. Και αυτό μου δίνει την δύναμη και την όθηση να προχωρήσω μπροστά. Κύριε Λουμιά, εγώ τα πρώτα δύο χρόνια δεν κοιμόμουν. Δεν κοιμόμουν. Δεν είχα ύπνο. Δεν μπορούσε να το συλλάβει το μυαλό μου αυτό που είχε συμβεί. Δεν μπορούσε να το συλλάβει. Γιατί ήταν άδικο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε μια κύστη τρίτης κοιλίας στον εγκέφαλο. Είναι σαν ένας καλοήθης όγκος, αλλά είναι κύστη, έχει τη μορφή κύστης. Έπρεπε να χειρουργηθεί. Μάλλον έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δεν ήταν απαραίτητο το χειρουργείο κατά άλλους γιατρούς, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ήρθαμε σε επαφή με γιατρούς, πήραμε απόψεις, γνώμες και προχωρήσαμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κοιτάξτε, μια επέμβαση στον εγκέφαλο είναι μια επέμβαση στον εγκέφαλο. Αλλά μας είχαν καθησυχάσει σε τέτοιο σημείο που πλέον δεν πήγαινε το μυαλό μας στο κακό. Λέγαμε ότι θα μπει, μας είχαν πει ότι ήταν θέμα δύο εβδομάδων να ξαναγυρίσουμε στο σπίτι μας και ότι όλα θα πάνε καλά. Κύριε Αλβέρτη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ. Ναι. Νομίζω ότι είστε καλά. Ναι, είμαι καλά, είμαι καλά. Και νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο να είστε καλά, πρώτον, διότι έχετε τη σύζυγο στο πλευρό σας, ναι. Το γιο σας, έτσι. Ναι, έχω τη σύζυγό μου, το γιο μου. Όλα, δεν είναι ωραία, είναι ωραία. Πώς περνάει η ζωή εδώ πέρα στο κτήμα που μένετε τα τελευταία χρόνια? Είναι πολύ ωραία είναι η ζωή. Πολύ ωραία. Παίζετε πάρα πολύ με το γιο σας, μιλάτε ναι, με τη σύζυγό. Ναι, παίζω πολύ με το γιο μου, μιλάω με τη σύζυγο. Κάνουμε πράγματα και είμαστε ευτυχισμένοι. Μ' αρέσει η στιγμή που επιστρέφω σπίτι. Mm-hmm. Ναι, και που βλέπω την Αλεξία. Τότε είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν σας ρωτούσα τι είναι η Αλεξία για εσάς, τι θα μου λέγατε? Είναι τα πάντα η Αλεξία. Τα πάντα για μένα. Τα πάντα. Και ο γιος σας? Ο γιος μου είναι... και ο γιος μου, τα πάντα είναι. Τι είναι αυτό που θα θέλατε πάρα πολύ να μοιραστείτε με τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί και είμαι σίγουρος ότι έχει κάθε λόγο να χαίρεται για το γεγονός ότι πηγαίνετε από το καλό στο καλύτερο, ότι είστε σε μια πολύ καλή ψυχική κατάσταση και ότι είστε και χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ναι. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο? Ότι είμαι μια χαρά. Είμαι καλά εγώ, είμαι καλά. Όλος ο κόσμος να είναι το ίδιο ευτυχισμένος όπως είμαι και εγώ. Μακάρι να είναι και οι άλλοι. Ευχαριστώ πάρα. Παρακαλώ. Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά μία ιδιαίτερη και σπάνια συνέντευξη. Μία συνέντευξη ψυχής που αφιέρωσε και έδωσε στο Στρατή το Λιμιό και μάλιστα όπως γνωρίζω θα φιλοξενηθεί και στο βιβλίο του Στρατή του Λιμιού που θα κυκλοφορήσει εντός των προσεχών μηνών η δική μου άνθρωπη με τίτλο «Αυτός είναι ο λάθος» που εκεί θα μιλήσει πραγματικά για τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι όπως τους βίωσε, έτσι όπως τους έζησε, έτσι όπως μιλήσανε αποκλειστικά στο Στρατή Λιμιό γιατί πιστέψανε στο όσο υπάρχουν άνθρωποι που ήταν ο στρατής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας, όλους, κύριοι και κυρία, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά, κύριε. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τους τηλεθεατές που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα, 1:30. Εντάξει, 2:20 κλέψαμε και 5 λεπτάκια. Δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο. Να ευχαριστήσω πολύ τους τεχνικούς του Extra, στο Control, στο Μάστερ, στη Ροή, στο Πλατό. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Θα τα πούμε την Τετάρτη 26 του μήνα με προσκεκλημένη άλλη μία κυρία. Μία κυρία που θα μας δώσει ένα μήνυμα
για να παίρνουμε τα μαθήματα ζωής που πραγματικά η ζωή, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Η διάσημη αστρολόγος, η Μπέλα Κιδωνάκη, θα φιλοξενηθεί εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής 8 με 10, 26, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά ζωντανά 11.30 με 1.30 το β' μέρος με αποκαλύψεις, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, καλές γιορτές, να χαμογελάτε, υγεία, ευτυχία, καλά Χριστούγεννα. Γεια σας κυρίες και κύριοι. To the north.